Καταρχήν να ευχαριστήσω έτσι πολύ για άλλη μια φορά την ομάδα για την ευκαιρία που μας έδωσε έτσι να μπορέσουμε λίγο να συνεχίσουμε έτσι αυτή την τη σειρά των μαθημάτων. Σήμερα είναι το τελευταίο μάθημα πάνω στα αντικείμενα που θα κλείσουμε με το στοματικό αντικείμενο. Έχουμε δει κατά σειρά το πλέμμα, τη φωνή, το απόρριμα ή προοκτικό αντικείμενο και σήμερα θα κλείσουμε με το στοματικό. Πηγαίνουμε λίγο ανάποδα σε χρονολογία, με την έννοια ότι το στοματικό ήταν από τα πρώτα φροηδικά αντικείμενα. Συγκεκριμένα έτσι στο βιβλίο που κρατάω εδώ του Φρόιντ, τις τρεις μελέτες για την θεωρία της σεξουαλικότητας, είναι από τα πρώτα αντικείμενα με τα οποία καταπιάνεται και επίσης χρονικά είναι και το πρώτο αντικείμενο με την έννοια της, του βρέφους που θυλάζει κλπ. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Θα ήθελα έτσι καταρχήν από κάτι το οποίο θα το δούμε στη συνέχεια πιο αναλυτικά, να κάνουμε ένα διαχωρισμό. Ανάμεσα στο ενορμητικό αντικείμενο, το αντικείμενο της ενόρμησης λοιπόν, που κυρίως είναι αυτό το αντικείμενο που είπαμε ότι στο Φρόιντ έχει την υλικότητα του αντικειμένου, το στοματικό και το προκτικό, και θα δούμε έτσι αργότερα τις λεπτές διαφορές από το αντικείμενο μικρό α της λακανικής άλγεβρας. Γιατί έχουμε ξαναπεί και στα προηγούμενα σεμινάρια πως όταν μιλάμε για λακανικό αντικείμενο δεν μιλάμε τόσο για το αντικείμενο της ενόρμησης το οποίο εισήγαγε ο Φρόιντ, όσο για την έλλειψη που εισάγει ο Λακάν μέσω του αποχωρισμού από το αντικείμενο. Και θα δούμε λοιπόν τι ακριβώς συμβαίνει για άλλη μια φορά με το αντικείμενο μικρό α, πώς συνδέεται με τη φαντασίωση, έτσι το οποίο το έχουμε ξαναπεί. Συγκεκριμένα επειδή μιλάμε για στοματικό αντικείμενο και υπάρχει μια πολύ μεγάλη, ας πούμε, έτσι, θεματική πάνω στο στοματικό αντικείμενο και την υστερία. Σήμερα, κλείνοντας τον κύκλο αυτόν, θα ασχοληθούμε με την υστερική νεύρωση. Ας ξεκινήσουμε όμως, έτσι, από τον Φρόιντ. Ο Φρόιντ, όπως έχουμε ξαναπεί, στο γνωστό σύγγραμμά του, χωρίζει τις φάσεις οργάνωσης της σεξουαλικότητας σε τρεις φάσεις. Η πρώτη είναι η στοματική ή κανιβαλική, όπου το μωρό δεν μπορεί να διαχωρίσει καν τον εαυτό του από το σώμα της μητέρας του, θυλάζει, βρίσκεται σε μία πλήρη εξάρτηση από τη μητέρα του, μεγαλώνοντας το παιδί και αποχωριζόμενο από φυσιολογικές συνθήκες, έτσι, από τη μητέρα περνάει στην σαδικοπροκτική ή πιο απλά στην προκτική φάση που είναι, έχουμε ξαναπεί, γύρω στα 3 με 5, όπου το παιδάκι ξεκινάει και αποχωρίζεται σημεία του σώματός του, συμβολικά αυτά είναι τα κόπρενα, γιατί έχουμε ξαναπεί ότι τα κόπρενα αντιλαμβάνεται ως δικό του μέρος του σώματος, και όταν πλέον έχουμε φτάσει στην πρώτη παιδική ηλικία, περνάμε στη γενετήσια οργάνωση, που πλέον έχουμε την πρωτοκαθεδρία των ερωτικών ζωνών, έτσι, που το αγοράκι, ας πούμε, έχει το πέος, το κοριτσάκι έχει το κόλπο, τα γυναικεία γεννητικά όργανα, και πλέον η σεξουαλικότητα οργανώνεται εκεί. Θα το ξανατονίσω, δεν ξέρω αν το θυμάστε έτσι από πιο παλιά σεμινάρια. Όταν μιλάμε για σεξουαλικότητα, γενικά στην ψυχανάλυση, δεν εννοούμε απαραίτητο σεξ. Μιλάμε για κάτι το οποίο έχει να κάνει με μία απόλαυση του σώματος. Οπότε, όταν μιλάμε για φάσεις οργάνωσης της σεξουαλικότητας, και θα το δούμε σήμερα στο στοματικό αντικείμενο, γιατί είναι έτσι πολύ έκδηλο, μιλάμε στην ουσία για τρόπους απόλαυσης, λακανικά μιλώντας, του σώματος. Για να μην χρονοτριβώ, γιατί έχουμε αρκετά κείμενα να δούμε, θα ξεκινήσω λίγο με τον ορισμό του Φρόιντ για το στοματικό αντικείμενο, και συγκεκριμένα ο Φρόιντ ξεκινάει και το αναφέρει στις εκδηλώσεις της παιδικής σεξουαλικότητας ως το πιπίλισμα, το οποίο μάλιστα το είχε έτσι πρωτοπαρατηρήσει ένας Ούγγρος παιδίατρος, ο Λίτνερ, το 1879,
ο οποίος εξέδωσε μία μελέτη και είχε παρατηρήσει τα παιδάκια τι κάνουν, που πιπηλάνε και το δάχτυλό τους, που κάνουν αυτή την κίνηση έτσι την απομυζητική. Και λέει λοιπόν ο Φρόιντ ότι το πιπίλισμα ή το απολαυστικό μίσμα και γλύψιμο το οποίο εμφανίζεται ήδη στα θυλάζοντα βρέφη και μπορεί όμως να συνεχιστεί και μέχρι τα όριμα χρόνια και να παραμείνει ισόβια, συνίσταται ακριβώς σε αυτή την ρυθμικά επαναλαμβανόμενη ροφητική επαφή με το στόμα, ενώ αποκλείεται σκοπός της λήψης τροφής. Αυτό είναι σημαντικό, με την έννοια ότι είναι μια, θα έλεγε κανείς, ενορμητική απόλαυση, ένα ενορμητικό αποτύπωμα της απόλαυσης μάλλον που έχει έτσι παραμείνει στο παιδί, το οποίο μπορεί να πολύ συχνά να, και περνώντας την παιδική ηλικία ας πούμε, να βλέπουμε παιδάκια να πιπηλάνε το δάχτυλό τους κλπ. Έχει να κάνει ακριβώς με αυτό που θα δούμε παρακάτω, που λέει ο Φρόιντ τη θύμηση της απόλαυσης που έπαιρναν από το γεγονός ότι πίνανε το ζεστό γάλα. Θα δούμε ποια είναι η διαφορά σχέση με την τροφή. Λοιπόν, συνεχίζει ο Φρόιντ ότι είναι μέρος των ίδιων των κοιλιών η γλώσσα ενώ οποιοδήποτε άλλο προστό μέρος του δέρματος. Ακόμη συχνά βλέπουμε σε μωρά και το μεγάλο δάχτυλο του κοριού έτσι να το θυλάζουν. Γίνονται αντικείμενο στο οποίο διενεργείται η όφηση. Λοιπόν, συνεχίζει ο Φρόιντ ότι μια ταυτόχρονα ενεργοποιούμενη δρακτική ορμή εκδηλώνεται με συνοδευτικά τραβήγματα στο λοβό του αυτιού. Και το βλέπουμε συχνά ότι καμιά φορά τα μωράκια που πιπηλάνε μπορεί να τραβάνε και κάτι άλλο. Θα το αναφέρω έτσι και σε ένα άλλο παράδειγμα στη συνέχεια. Και συνδέεται με πλήρη ανάλυση της προσοχής και ή αποκοιμίζει το άτομο, δηλαδή πολύ συχνά βλέπουμε σε αυτή την ηλικία να κάνουν αυτή την κίνηση προκειμένου να ηρεμήσουν και να μπορέσουν να κοιμηθούν τα παιδιά. Ή το οδηγεί ακόμη και σε μια κινητική αντίδραση σε ένα είδος οργασμού. Όταν μιλάμε για οργασμό, εδώ πέρα εννοούμε για μια ευνανιστική ικανοποίηση με την έννοια της παιδικής σεξουαλικότητας, όπως είπαμε, αυτής της θύμησης που έχει το παιδί, ότι όταν ας πούμε ήταν πιο μικρό και έπινε το γάλα, αυτό που έχει μείνει ως αποτύπωμα της θύμησης που του παρήχε απόλαυση, αυτό προσπαθεί να πετύχει μέσω του πιπηλίσματος και όχι να πάρει τροφή. Μάλιστα, λέει ο Φρόιντ, είναι σπάνιος ο συνδυασμός του πιπηλίσματος με το άγγιγμα και την τριβή ορισμένων ευαίσθητων σημείων του σώματος, του στήθους ή και των εξωτερικών γεννητικών οργάνων. Και πολλά παιδιά με αυτόν τον τρόπο φτάνουν από το πιπηλίσμα στον οργανισμό. Λοιπόν, ξαναλέω ότι σεξουαλικό εδώ πέρα έχει κάτι να κάνει, όταν μιλάμε για σεξουαλικό, είναι κάτι που έχει να κάνει με την απόλαυση του σώματος και μια ευχαρίστηση που συνδέεται με το σώμα. Δεν σημαίνει απαραίτητο ότι είναι γενετικό, το λέει και ο Φρόιντ εδώ. Έχει να κάνει ακριβώς, συνεχίζει ο Φρόιντ, με την αναζήτηση μιας ειδονής που έζησε άλλοτε και τώρα τη θυμάται, με τη ρυθμική ρόφηση λοιπόν σε ένα σημείο του δέρματος ή του γλαινογόνου ημένα, βρίσκει την πιο απλή περίπτωση, στην πιο απλή περίπτωση μάλλον, βρίσκει αυτή η ρυθμική ρόφηση την ικανοποίησή της. Η πρώτη και ζωτική σημασίας δραστηριότητα του παιδιού, που είναι ο θυλασμός από το μαστό της μητέρας ή τα διάφορα υποκατάστατά του, έτσι, μπιμπερό, δεν σημαίνει ότι πρέπει οπωσδήποτε όλα τα παιδιά να έχουν θυλάσει για να το βιώσουν αυτό, πρέπει να το έχουν εξοικειώσει ήδη με αυτή την ειδονή. Δηλαδή, είναι η πρώτη ειδονή, θα λέγαμε, που βιώνει ο άνθρωπος. Το φαγητό μέσω του πιπηλίσματος. Τα χείλη του παιδιού συμπεριφέρθηκαν στην φάση εκείνη σαν μια ερωτογενή ζώνη και ο ερεθισμός από τη ροή του ζεστού γάλακτος ήταν η αιτία της ειδονικής αίσθησης και μάλιστα λέει ο Φρόιντ ότι δεν χρειάζεται λέει παρά να κοιτάξετε ας πούμε παιδάκια, μωρά σε πολύ μικρή ηλικία έτσι που θυλάζουν ή που πίνουν τέλος πάντων μόνο γάλα που δεν έχουν, είναι πολύ μικρά και να δείτε αυτήν έτσι λέει την έκφραση της ικανοποίησης που έχουν στα πρόσωπά τους μετά από το τάισμα πόσο χαρούμενα και μακάρια είναι για να καταλάβετε λέει τι θα έρθει και στα επόμενα χρόνια το οποίο προαπεικονίζει την έκφραση ακριβώς αυτής της σεξουαλικής ικανοποίησης που θα λάβουν έτσι τα αργότερα χρόνια.
Λέει λοιπόν ότι η ανάγκη επανάληψης αυτής της σεξουαλικής ικανοποίησης διαχωρίζεται από την ανάγκη για τη λήψη τροφής, καθώς για τη ρόφη στο παιδί δεν χρησιμοποιεί ξένα αντικείμενα συνήθως, αλλά προτιμά ένα δικό του σημείο του δέρματος και θα αναζητήσει π.χ. Είμαστε ακόμη εντελώς προηγητικά, δεν έχουμε περάσει στη λακανική ορολογία, είμαστε στην εποχή του Φρόιντ, ότι με αυτόν τον τρόπο λέει ο Φρόιντ ότι θα προσπαθήσει αργότερα να ψάξει σε κάποιον άλλον να βρει αυτό ακριβώς το οποίο δεν μπόρεσε να βρει στο σημείο του σώματός του, του δέρματός του κλπ. Που έχει να κάνει με το κρίμα του τώρα φιλήσω τον εαυτό μου, ας φιλήσω κάποιον άλλον. Να σου πω έτσι. Λοιπόν, μάλιστα λέει ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία η σημασία της χιλικής ζώνης είναι πολύ πιο έντονη σε σχέση με άλλα παιδιά, δηλαδή υπάρχει μία πρωτοκαθεδρία της στοματικής φάσης και της στοματικής ζώνης της σεξουαλικότητας, η οποία άμα διατηρηθεί όταν ενηλικιωθεί ο άνθρωπος, τους λέει εδώ έτσι με μια αστεία έκφραση, τους λέει ας πούμε ότι θα γίνουν οι λιχουδιάριδες του φιλιού. Δηλαδή ότι θα ρέπουν προς φιλιά, ότι μάλιστα μπορεί να έχουν λέει, μια ισχυρή εξάρτηση για κάπνισμα, για ποτό, για οτιδήποτε έχει να κάνει με το... με τη στοματική ερωτογενή ζώνη. Υπάρχει όμως περίπτωση, λέει, το είχε συλλάβει ο Φρόιντ ήδη από εκείνη την εποχή, όλο αυτό, δηλαδή πάρα πολύ έντονη ικανοποίηση που βιώνει κανείς σε αυτή την ηλικία με την χιλική ζώνη, με τη στοματική ζώνη, αργότερα, όταν αρχίζει και καταλαβαίνει, ας πούμε, κανείς τι ακριβώς ήταν αυτό που απολάμβανε τρόποντινα, να οδηγήσει σε μια πολύ έντονη απόθεση, το οποίο να δημιουργήσει το αίσθημα της αηδίας. Και πολύ συχνά, μάλιστα λέει ο Φρόιντ, αυτό το βλέπουμε στην ιστερία και θα δούμε αργότερα και στην περίπτωση της Δώρας πώς αυτό έτσι μεταφράζεται. Και μάλιστα εδώ πέρα ενοχοποιεί και τη συγκεκριμένη εντός εισαγωγικών απόλαυση για τα συμπτώματα του ιστερικού εμετού. Που είναι αυτή ακριβώς η ιδέα που έχει γίνει μία, θα έλεγε κανείς, ας πούμε, τόσο έντονη απόθεση, που από την πολύ έντονη απόλαυση έχει γίνει ένας μηχανισμός αναστροφής και θεωρείται ότι ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει, όλα τα ερεθίσματα που συνδέονται με τη χιλική ζώνη, ας πούμε, προκαλούν αηδία κλπ. Και μάλιστα έχουμε δει και περιπτώσεις που μπορεί αυτό να οδηγήσει και στη στέρηση, ας πούμε, οποιοδήποτε ερεθισμού με την έννοια της τροφής, να μην τρώει, ας πούμε, μια κοπέλα κλπ. Και μάλιστα λέει ο Φρόιντ ότι πολλές από τις ασθενείς του που έχουν μια διαταραγμένη σχέση με το φαγητό, είτε αυτό το αίσθημα της πνιγμονής που συχνά συμβαίνει έτσι στις ιστερικές κοπέλες και όχι μόνο κοπέλες, στα παιδικά τους χρόνια είχαν πολύ έντονη τάση να απειλήσουν. Λοιπόν, συνεχίζουμε με κάτι το οποίο θα ήθελα έτσι να επισημάνω πριν περάσουμε στο τι ακριβώς έχει συλλάβει ο Λακάν για το στοματικό αντικείμενο ή αλλιώς το αντικείμενο στήθος, που έχει να κάνει με αυτό το οποίο έγινε μετά έτσι ένα μότο κάπως στην ψυχανάλυση, δηλαδή το γεγονός ότι θεωρείται τροποντινά ότι όταν υπάρχει ότι μάλλον σε αυτό το στάδιο, ότι αντικείμενο ενσωματώνεται με κάποιον τρόπο μέσω αυτής της ενόρμησης, ότι εμπίπτει στο κομμάτι το κανιβαλικό, δηλαδή το ότι θα σε φάω, που σε εμάς ακούγεται, ας πούμε, έτσι συμβολικό, τα παιδιά το πιστεύουν αυτό καμιά φορά, ότι θα με φάει, ας πούμε, είναι πολύ έντονο σε όσους ασχολούνται με παιδιά, θα το έχετε δει, και έχει ενοχοποιηθεί εντός εισαγωγικών, έχει κριθεί μάλλον υπεύθυνο αυτό έτσι το στάδιο για τους
για τον μηχανισμό της ταύτισης, δηλαδή ότι ενσωματώνοντας κάτι, τρώγοντας κάτι, με άλλα λόγια, ένα αντικείμενο, το ενσωματώνει κανείς και ταυτίζεται με αυτό. Και στη συνέχεια θα περάσει ο Φρόιντ στο συγκεκριμένο κείμενο να αναλύσει, όπως έχουμε πει και σε προηγούμενο σεμινάριο, τις άλλες φάσεις της σεξουαλικής οργάνωσης. Αυτό που θα ήθελα να κρατήσετε από εδώ είναι το γεγονός αυτό που διαχωρίσαμε ξανά το σεξουαλικό από το γενετήσιο, δηλαδή ότι σεξουαλική οργάνωση και σεξουαλικότητα δεν έχει να κάνει με τη γενετήσια απόλαυση της σεξουαλικότητας, είναι κάτι που ευχαριστιέται κανείς ως σώμα και τα παιδιά έχουμε ξαναπεί έτσι ότι είναι πολύ μορφή διαστροφική με την έννοια ότι μέχρι να ξεκινήσουν να μπαίνουν έτσι στον νόμο του άλλου, όπως το δούμε στη συνέχεια, ευχαριστούνται τα πάντα, δηλαδή όπως ένας διαστροφικός ευχαριστιέται έτσι τρόπο την τα πάντα, έτσι και τα παιδιά απολαμβάνουν, υπεραπολαμβάνουν ας πούμε, δηλαδή απολαμβάνουν όλα τα σημεία του σώματός τους μέχρι να υπάρξει ένας νόμος και να ξεκινήσει ας πούμε να μπαίνει το παιδί στη γλώσσα και θα του πει η μαμά ή ο μπαμπάς ότι αυτό δεν το κάνουμε κλπ. Και θα πάρει μία κατεύθυνση η σεξουαλικότητα μέσα από αυτόν τον τρόπο. Μέχρι να συμβεί αυτό υπάρχει έτσι αυτή η τόσο έντονη απόλαυση. Λοιπόν, θα συνεχίσω. Στο τέλος θα περάσουμε έτσι να δούμε χαρακτηριστικά την περίπτωση της Ντόρας, που ήταν είναι πολύ γνωστή περίπτωση. Είναι η ιστερική κοπέλα που ανέλησε ο Φρόιντ και έγραψε την ανάλυση μιας ιστερίας. Θα δούμε γιατί είχε ως σύμπτωμα έναν ιστερικό επίμονο βήχα που συνδέεται με τη ζώνη αυτή του αντικειμένου και θα δούμε έτσι λίγο και πώς ανέλησε το σύμπτωμα αυτό. Πρώτα θα ήθελα, πριν περάσουμε στην περίπτωση της Ντόρας, θα ήθελα να πάμε έτσι από το τελευταίο τεύχος του περιοδικού Φόρντα, που έχει να κάνει με το... είναι ένα γυναικείο τεύχος, έτσι, έχει να κάνει με τις γυναίκες, θηλυκότητα, μικρότητα, ιστερία. Μεταξύ άλλων, στο συγκεκριμένο τεύχος υπάρχει και μία διάλεξη του Φρανσουά Λεγκίλ, που μελετά την ενόρμηση στο Λακάν, την οποία έδωσε πριν από λίγα χρόνια στο Κέντρο Ψυχαναλυτικών Ερευνών της Αθήνας. Έχει σημασία λίγο να τη δούμε, προκειμένου να καταλάβουμε έτσι λίγο καλύτερα που η ενόρμηση διαφέρει σε σχέση με την έλλειψη, όπως είπαμε και πριν. Δεν θα δούμε όλο το κείμενο γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο, έτσι και δεν ξέρω αν μας επιτρέπει ο χρόνος. Αυτό που λέει ο Λακάν λοιπόν είναι περίπου το εξής, ότι μπορείς να έχεις χάσει ένα αντικείμενο, αλλά υπάρχουν πολλά αντικείμενα στον κόσμο που μπορούν να πάρουν τη θέση τους. Θέση του, αυτό είναι λίγο ηρωνικό, έτσι, έχει να κάνει με το τι συμβαίνει στη σημερινή εποχή, με τα gadget, που γενικά υπάρχει η τάση να υπερπληρώνεται αυτό που θα πούμε στη συνέχεια, η έλλειψη. Τώρα, αυτό που έχει να κάνει λοιπόν με την έλλειψη του αντικειμένου. Ωστόσο, αυτό μπορεί έτσι με τις απολαυσιακές ενστώσεις της εποχής να είναι πολύ έτσι δεδομένο, αλλά όταν μιλάμε για το υποκείμενο του ασυνειδήτου, για το ψυχαναλυτικό υποκείμενο, κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Δηλαδή δεν μπορεί να έρθει ένα αντικείμενο απ' έξω, εξωγενές, το οποίο να δώσει στο υποκείμενο αυτό που έχει χάσει με τον αποχωρισμό του αντικειμένου. Και εδώ μιλάμε για απόλαυση. Έχει σημασία έτσι να το δούμε αυτό, γι' αυτό διάλεξε αυτό το κείμενο, επειδή πολύ συχνά όταν ακούμε τη λέξη αντικείμενο μπερδεύεται κανείς με την έννοια της υλικότητας των αντικειμένων, δηλαδή η λέξη αντικείμενο είναι κάτι το οποίο περιέχει μία υλικότητα,
Παρ' όλα αυτά, είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι ο Λακάν, όταν μιλάει για αντικείμενα, και γι' αυτό εισήγα για το βλέμμα και τη φωνή, μιλάει για την έλλειψη και τον αποχωρισμό από τα αντικείμενα και το πώς αυτή η έλλειψη βοηθάει το υποκείμενο να μπει στο πεδίο της γλώσσας και να δομήσει τη φαντασίωσή του. Δεν έχει να κάνει λοιπόν με την απόλαυση του σώματος αυτή καθ' αυτή, αλλά το πώς μιλά κανείς για αυτή τη χαμένη απόλαυση, αν θέλετε να το πούμε έτσι λίγο πιο ποιητικά. Συνεχίζουμε λοιπόν. Είναι περιορισμένος ο αριθμός, λέει, εκείνων που θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν το χαμένο αντικείμενο. Όπως σε ένα κάστινγκ κάνετε κάλεσμα για κάποια δραστηριότητα και έρχονται πλήθος υποψήφοι για να παίξουν το ρόλο του υποκατάστατου του χαμένου αντικειμένου, αλλά πολύ λίγοι είναι κάνει γι' αυτό το ρόλο, διότι αυτός ο ρόλος είναι συγκεκριμένος, καθώς το ζητούμενο είναι να συμβολοποιηθεί ο αυτοακροτηριασμός της άβρας που όντως σε απόγνωση εγκαταλείπει την ουρά της, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Λακάν στο κείμενό μας. Η παρομοίωση με τη Σάβρα είναι σημαντική και έτσι θα σας την αναλύσω λίγο. Την πιάνει από το κείμενο του Λακάν, αλλά δεν θα έχουμε το χρόνο έτσι σήμερα να το δούμε. Μιλάει για αυτό το οποίο δεν ξέρω αν το έχει δει κανείς σας, ότι η Σάβρα έχει την ικανότητα να αφήνει μέρη του σώματός της, τέλος πάντων. Τα αρκετά γενικά αφήνουν μέρη του σώματός τους και αλλάζουν. Και αυτό που συμβαίνει όταν όταν πλακώσει κανείς την ουρά της άβρας με μια πέτρα, π.χ. ή με κάτι άλλο, και η σάβρα πανικοβάλλεται, είναι ικανή, αφήνει την ουρά της και φεύγει. Και μένει η ουρά κάτω από την πέτρα, ας πούμε, και η σάβρα έχει φύγει. Και είναι έτσι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό, γιατί εντάξει, είναι αρκετά εντυπωσιακό για να καταλάβει κανείς το τι σημαίνει το να αφήνει κανείς την απόλαυση για να κερδίσει σε επιθυμία. Τι σημαίνει το να αφήνει κανείς το αντικείμενο για να μπορέσει να μπει στη γλώσσα, αυτό που λέμε. Και αυτός ο αυτοακροτηριασμός που θεωρείται ότι είναι κάτι πρωταρχικό, έτσι, δεν είναι κάτι το οποίο το διαλέγει κανείς και λέει μια μέρα, ωραία, θα αφήσω, ας πούμε, την απόλαυση και θα κερδίσω επιθυμία. Είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά πρωτογενές, γίνεται για να μπει κανείς στο γλωσσικό σύστημα αυτό καθ' αυτό. Αν δεν γίνει, έχουμε ξαναπεί, μιλάμε για ψύχωση. Αντί για αυτό ακροτηριασμό, λοιπόν, μπορούμε να εισάγουμε εδώ πέρα τη λέξη ευνοχισμός, που είναι έτσι αρκετά γνωστή ψυχαναλυτική έννοια, ότι για να παραδεχτεί κανείς, να αναλάβει κανείς τον ευνοχισμό του, τον γλωσσικό ευνοχισμό, έτσι, γιατί όταν μιλάμε στην ουσία για ευνοχισμό, μιλάμε για συμβολικό ευνοχισμό, είναι απαραίτητη και αναγκαία συνθήκη για να μπορέσει κανείς να μιλήσει. Βλέπουμε συχνά σε αυτιστικά παιδιά, για παράδειγμα, που δεν μπορούν να μπουν σε όλο αυτό, και όταν είχαμε πιάσει το σεμινάριο για τη φωνή, το είχαμε αναλύσει έτσι πιο λεπτομερώς, πώς δεν μπορούν να μπουν σε αυτό το διαχωρισμό, με συγχωρείτε, σε αυτό τον αποχωρισμό, από το αντικείμενο φωνή, και το αντικείμενο φωνή είναι τόσο έκδηλο που στην ουσία είναι τα ίδια, δεν μπορούν να υπάρξουν ως υποκείμενα γιατί είναι τα ίδια ένα αντικείμενο, ας πούμε, το οποίο δεν έχει δική του θέση, αγχώνεται με το που ακούει κάποιον να μιλάει, σε ακραίες περιπτώσεις πάντα, έτσι. Οπότε εκεί καταλαβαίνουμε τι σημαίνει το να αφήσει κανείς μέρος της απόλαυσης για να μπορέσει να ενταχθεί στον άλλον της γλώσσας. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολη ώρα αυτή και μεσημέρι. Έχετε μόλις φάει κιόλας, οπότε είστε και λίγο πιο κοντά στο στοματικό αντικείμενο ενδεχομένως. Θα προσπαθήσω έτσι να το κάνω με όσο περισσότερα διαλύματα και όσο πιο έτσι ζωηρό μπορώ. Και πάμε να δούμε λοιπόν, αναφέρθηκε και ο κύριος Μητρόπουλος πριν, στο τι σημαίνει ο ευνοχισμός. Μιλάμε για έναν ευνοχισμό που φαντασιακά έχει να κάνει με τον ευνοχισμό του φαλού, που για τα αγόρια έχει να κάνει με μία απειλή και για τα κορίτσια με μία κακοτυχία, έτσι. Που είναι ο βράχος του ευνοχισμού για τα αγόρια, όπως αναφέρθηκε και πριν, και το Penny Snide για τα κορίτσια. Αλλά δεν θα πρέπει να μείνουμε σε αυτό, γιατί μιλάμε στην ουσία για συμβολικό ευνοχισμό, με την έννοια του τι σημαίνει να δεχτεί κανείς
να μπορέσει να μπει στη γλώσσα, που στη γλώσσα πάντα υπάρχουν παρεξηγήσεις, ποτέ δεν μπορούμε να πούμε αυτό που θέλουμε στην ουσία. Πάντα υπάρχει κάτι που παραμένει. Δεν μπορεί δηλαδή στη γλώσσα, δεν μπορεί να υπάρξει ποτέ με μία έννοια πλήρη. Πώς μπορούμε να γράψουμε λοιπόν λακανικά τη φράση ότι η Σαύρα σώζεται καταλείποντα την ουρά της. Λοιπόν. Εγκατέλειψε λοιπόν την ουρά της. Το υποκείμενο, το χασμένο υποκείμενο, εγκατέλειψε η Σαύρα λοιπόν την ουρά της και το οποίο την διχάζει. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένας αυτοακροτηριασμός που εγγυάται την επιβίωση του υποκειμένου. Μέσω αυτού δηλαδή μπορούμε να κατασκευάσουμε το υποκείμενο. Μάλιστα, ο ευνουχισμός αποτελεί απλώς μία χλωμή αντανάκλαση αυτού του αυτοακροτηριασμού, καθώς δεν είναι παρά ο τρόπος να αμυνθεί κανείς απέναντι στον αρχικό αυτοακροτηριασμό. Στο τι σημαίνει λοιπόν συμβολικά να είναι κανείς ευνουχισμένος. Και ένα τέτοιο καθεστώς άμυνας αποδίδει ο Λακάν στο άγχος ευνουχισμού. Και μπορούμε να το δούμε αυτό. Αφού ξεκινήσαμε έτσι και το φτιάξαμε εδώ, μπορούμε να δούμε από την πλευρά αυτή την απόλαυση, jouissance, και από την πλευρά αυτή τον αποχωρισμό, την έλλειψη που έχει να κάνει με την επιθυμία. Δεν είναι από τη γαλλική λέξη για την επιθυμία, δεν ζει. Εδώ λοιπόν έχουμε την επιθυμία μέσω της έλλειψης και μας λέει ο Φρανσουά Λεβί λοιπόν ότι αν τραβήξουμε μία κάθετη γραμμή εδώ, αυτό που παράγεται εδώ είναι το άγχος ευνουχισμού. Μια ερώτηση. Είναι demand ή desire? Όχι, είναι desire. Αλλά είναι ενδιαφέρον το αίτημα. Αναφέρεται. Λοιπόν. Και εδώ μιλάμε στην ουσία για τον άλλο της γλώσσας. Και εδώ μιλάμε στην ουσία για το πράγμα. Και θα το εξηγήσουμε αμέσως τι σημαίνει, μην σας μπερδέψει αυτό. Απλά το γράφω λίγο έτσι. Γιατί θα αναφερθούμε αμέσως παρακάτω. Λοιπόν, είπαμε λοιπόν ότι αυτό το οποίο βρίσκεται μεταξύ ενόρμησης και έλλειψης, που στον ένα και τον άλλον άξονα τοποθετήσαμε και τις άλλες μεταβλητές, αυτό που παράγεται είναι το άγχος του ευνουχισμού. Όταν βρισκόμαστε λοιπόν σε αυτήν εδώ τη γραμμή, λέει ο Λακάν, και απευθύνουμε μία έκκληση στον άλλον, που είναι του τύπου αυτή η έκκληση, παίζουμε ότι αυτό που διακινδυνεύω είναι ο ευνουχισμός, ότι αυτό που διακινδυνεύω είναι κάτι που αφορά το φαλό, είτε επειδή απειλούμε να τον χάσω εάν είμαι αγόρι, είτε επειδή απειλούμε να μην τον έχω ποτέ αν είμαι κορίτσι. Όλο αυτό λοιπόν, θα το εξηγήσω έτσι, το διαβάζω λίγο γρήγορα για να σας το εξηγήσω, όλο αυτό λοιπόν καθιστά το άγχος ευνουχισμού μία άμυνα απέναντι στην απώλεια αντικειμένου. Αυτό είναι κεφαλαιόδες, είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή στην ουσία θεωρεί
Ο Λακάν ότι το άγχος του εκνυχισμού είναι ένας γλωσσικός τρόπος να περαστεί όλο αυτό το ενορμητικό το οποίο υπάρχει όταν κανείς αποχωρίζει το πρωτογενό σε ένα αντικείμενο που, όπως θα δούμε, δεν τάσσονται και όλα στη γλώσσα εκεί. Υπάρχει κάτι το οποίο παραμένει πάντα ένα υπόλοιμα, παραμένει πάντα ενηγματικό κλπ. Οπότε αυτό είναι τόσο έντονο, επειδή άπτεται του πράγματος, που όλο αυτό το άγχος του εκνυχισμού είναι μια προσπάθεια να ξεπεραστεί αυτό. Δηλαδή, στα όρια της απόλαυσης, και δίνει και ένα πολύ ωραίο παράδειγμα για την απόλαυση, θα σας το διαβάσω, να τεθεί κάτι μέσω του συστήματος της γλώσσας, απευθυνόμενο το υποκείμενο σε κάποιον άλλον και μεταφράζοντάς το ότι όλο αυτό έχει να κάνει με το φαλό. Αυτό δηλαδή που αναφέρθηκε έτσι και στο προηγούμενο σεμινάριο σε σχέση με το τι σημαίνει να έχει να χάνει κανείς το φαλό κλπ. Και μάλιστα αναφέρει εδώ πέρα ότι το σχήμα αυτό είναι εντελώς φρεουδικό, καθώς ο Φρόιντ λέει πως η λειτουργία του άγχους είναι να αποτελεί σήμα, μιλάει δηλαδή για άγχος σήμα, πρόκειται δηλαδή για ένα σήμα που ενεργοποιεί το φαινόμενο της απόθυσης. Το άγχος ευνουχισμού είναι η ενεργοποίηση του μηχανισμού της απόθυσης, δηλαδή της επιστροφής στον άλλον. Όταν μιλάμε για άλλον, εννοούμε τον άλλον με άλφα κεφαλαίο. Δηλαδή, όλο αυτό που αγχώνει, έτσι με απλά λόγια, όλο αυτό που αγχώνει και δεν μπορεί να μεταφραστεί, δεν μπορεί να ερμηνευτεί, να γίνει κάτι το οποίο μπορεί να μιληθεί. Όταν μιλάμε για άλλον, μιλάμε για άλλον της γλώσσας, να απευθυνθεί σε έναν άλλον, ο οποίος να μπορέσει το υποκείμενο να του απευθύνει κάτι από αυτό το άγχος. Και αν δεν μπορέσει να το σχηματίσει μέσω της γλώσσας, καταλαβαίνετε ότι το άγχος είναι κάτι το οποίο είναι σχεδόν πιάνει τα πάντα, δηλαδή είναι κατακλυσμία. Σε περιπτώσεις μάλιστα άγχους, σημειώνει ο Λακάν στο 10ο σεμινάριο, αυτό το οποίο αναδύεται είναι η παρουσία του αντικειμένου. Κάτι δηλαδή έχει έρθει ακριβώς εδώ πέρα, σε αυτήν εδώ την έλλειψη, τη βουλώνει. Αυτό που βουλώνει την έλλειψη είναι το αντικείμενο μικρό α. Και σε περιπτώσεις μάλιστα που σε μία ανάλυση βλέπετε έτσι τον αναλυόμενο ή ακούτε ότι υπάρχει πολύ έντονο άγχος, έχει σημασία να αναζητήσουμε πώς κάνει την παρουσία του το αντικείμενο. Γιατί έχει αναδυθεί κάτι από το αντικείμενο μικρό α, το οποίο ξαναγίνεται παρόν, δεν είναι υποέλλειψη. Οπότε και έχει μεγάλη σημασία, λέει ο Λακάν, στο 10ο σεμινάριο, να αναζητήσουμε το αντικείμενο μικρό α. Να σας φέρω ένα παράδειγμα, έτσι και από πρόσφατη ανάλυση, σε μία ψυχοτική κοπέλα, έτσι, δεν ήταν παιδική, ήταν ψυχοτική, η οποία πολύ χαρακτηριστικά μάζευε το αντικείμενο εδώ πέρα, όπως το καταλάβετε, είναι το βλέμμα, μάζευε απίστευτες ποσότητες φωτογραφικών υλικών στον υπολογιστή της. Οτιδήποτε συνέβαινε, ας πούμε, στη ζωή της, το φωτογράφιζε και το έβαζε σε φακέλους και είχε δημιουργήσει στον υπολογιστή της, δεν ξέρω και εγώ πόσα λένε αυτά, τους εξωτερικούς δίσκους, είχε πάρα πολλούς από αυτούς, ας πούμε, που ήταν έτσι σαν μια απολαυσιακή αποθήκη στην ουσία, όπου το βλέμμα ήταν σχεδόν μη ευνοχισμένο, δηλαδή δεν άφηνε κάτι, ήτανε όλες οι φωτογραφίες από οτιδήποτε έκανε στη ζωή της ήταν καταχωρημένες σε φακέλους και μέσω της ανάλυσης αυτό σιγά σιγά ξεκίνησε να αλλάζει, μέχρι που και σταμάτησε, δεν τις έχει σβήσει ακόμη, αλλά σταμάτησε να το κάνει με αυτό το ρυθμό και φυσικά όλο αυτό την άγχωνε, έτσι, θα σας το πω αυτό σε λιγάκι, σταμάτησε να κάνει αυτό το ρυθμό που γινόταν. Δηλαδή δεν υπήρχε πλέον αυτό το πολύ έντονο άγχος, γιατί την έπιαναν κρίση πανικού, κάθε φορά που πήγαινε τέλος πάντων κάπου,
το πώς θα προλάβει να βγάλει φωτογραφίες, να τις αποτυπώσει, να τα μαζέψει. Να... Είναι λίγο έντονο το παράδειγμα, δεν ξέρω. Απλά έτσι, επειδή είναι πολύ χαρακτηριστικό, δεν έχει βέβαια να κάνει με το στοματικό, αλλά επειδή είναι πολύ χαρακτηριστικό για το τι σημαίνει δεν αποχωρίζουμε το αντικείμενο και το αντικείμενο είναι παρόν και αγχώνει, μπορεί να συμβεί και σε έναν νευρωτικό φυσικά να ξαναέλθει το αντικείμενο μικρό α στο προσκήνιο. Εδώ πέρα χρησιμοποιήσω αυτό το παράδειγμα επειδή είναι έτσι πιο χαρακτηριστικό. Η οποία πάθαινε κρίσεις πανικού συνεχώς. Τι θα γίνει αν κάποιος, αν χάσει τις φωτογραφίες, τι θα γίνει άμα δεν μπορέσει να βγάλει φωτογραφία, σε σημείο που δεν έβγαινε σχεδόν, επειδή δεν μπορούσε να έχει, τέλος πάντων, ήρθε σε τέτοιο καθεστώς στην ανάλυση. Και τώρα πηγαίνουμε έτσι καλύτερα, γιατί υπάρχει έτσι αυτό, είναι ακόμη από ανάλυση. Μαζί με το τέλος τα τέλεια. Και υπάρχει έτσι, έχει φύγει αυτό το πολύ έντονο, ας πούμε, σε σχέση με αυτό που ψυχιατρικά, ας πούμε, είχε πάρει την ταμπέλα κατάθλιψη και κρίση πανικού, που η κρίση πανικού την οδηγούσε να βγαίνει από το σπίτι. Αλλά στην ουσία η κρίση πανικού ήταν αυτό. Ήταν τόσο έντονο το βλέμμα, τόσο παρόν, που δεν μπορούσε ούτε καν να βγει, να ευχαριστηθεί, γιατί ήταν ένα με το αντικείμενο αυτό. Αυτό που θέλω έτσι να θυμάστε το συγκεκριμένο παράδειγμα συμβαίνει και στους νευρωτικούς είναι ότι εκεί που υπάρχει άγχος αναδύεται το αντικείμενο. Ο μη αποχωρισμός με το αντικείμενο. Το να μην έχει αποχωριστεί το αντικείμενο ή να υπάρχει το αντικείμενο δεν είναι καλό. Δηλαδή αυτό που στην ουσία χρειάζεται έχει να κάνει με τον αποχωρισμό, τόσο ώστε να μπορέσει να σημειολοποιηθεί. Γενικά βλέπετε ότι και τα αυτιστικά παιδιά, ποιους λέγουν παιδιά αυτό έχει δει, έχουν ένα πρόβλημα με τα σύμβολα. Αυτό έχει να κάνει όλο με το γλωσσικό σύστημα, να μην επεκταθούμε. Αλλά θα ήθελα να σας μείνει αυτό που έχει να κάνει με την έλλειψη και το τι συμβαίνει όταν το αντικείμενο δεν είναι πλέον σε έλλειψη, αλλά εμφανίζεται εκεί, αγχώνει. Είναι κάτι λοιπόν που προκαλεί όλο αυτό το άγχος. Εσείς που σας περιγράφω, έτσι γιατί βρισκόμαστε στο ενδερμητικό, έχει ένα πολύ ωραίο παράδειγμα σε σχέση με το ενδερμητικό. Λέει ότι είναι η κακοτυχία της επιθυμίας μπροστά στους φράχτες της απόλαυσης, όπου παραμονεύει ένας κακεντρεχής θεός. Είναι η φράση του Λακάν αυτή. Και μάλιστα χρησιμοποιεί εδώ το Θεό με την αρχαιοελληνική έννοια του όρου. Όχι τον εβραϊκό Θεό που είναι έτσι και πιο καλός και βοηθάει τους ανθρώπους και τέλος πάντων. Καμιά φορά είναι έτσι και λίγο απότομος, αλλά μετά το καλοπιάνεις και... Μιλάμε για τον ελληνικό Θεό, που οι ελληνικοί θεοί μάλιστα είχαν την... θέλανε στην ουσία οι άνθρωποι να τους αφήνουν ήσυχους στην ησυχία τους και να μην τους παρεμποδίσουν στην απόλαυσή τους. Δηλαδή, η ελληνική θεία είναι γνωστή για τα βάσανα που στέλνουν στους ανθρώπους, ας πούμε. Και μάλιστα ο Λακάν έλεγε σε σχέση με τους ελληνικούς θεούς ότι αυτό, η διαφορά ανάμεσα στους αρχαίους ελληνικούς θεούς και τον εβραϊκό θεό είναι ότι η ελληνική θεία ήταν πραγματική. Με την έννοια όμως του πραγματικού. Ότι δεν ήταν, ας πούμε, κάποιος έτσι, μια παντρική φιγούρα. Είχαν πολύ περισσότερο να κάνουν με την απόλαυση, με την έννοια ότι δεν επιθυμούσαν την ευτυχία των θνητών. Είναι γνωστή η ελληνική θεία. Δεν τους ενδιαφέρει το σύμπλο, η ευδομονία των ανθρώπων, ας πούμε. Αυτό λοιπόν που έτσι κλείνει η παρένθεση αυτή του παραδείγματος, αυτό που έχουμε λοιπόν να δούμε εδώ, και θα σας φέρω ένα κλινικό παράδειγμα το οποίο είμαι σίγουρη ότι και να μην το έχετε ακούσει, να μην το έχετε δει, το έχετε ακούσει. Τι συμβαίνει όταν κανείς φτάνει στις πύλες της ενόρμησης, όταν αρχίζει να να μην αυτοακροτηριάζει αυτό που λέγαμε πριν στο παράδειγμα με τη Σάβρα, να μην αφήνει την ουρά του να φύγει, αυτό που συμβαίνει εκεί είναι ότι ξεπροβάλλει όλο αυτό το ενορμητικό της απόλαυσης. Και αυτό το βλέπουμε πολύ χαρακτηριστικά, σε αυτό το παράδειγμα που σας έλεγα πριν από λίγο που θα δούμε,
δεν ξέρω αν έχετε δει, ασθενείς που κόβονται με ξηράφια με... ή θα το έχετε ακούσει. Έτσι είναι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αν έχετε ακούσει, κυρίως ψυχιατρικά είναι, ας πούμε, το λέμε, συμβαίνει πολύ συχνά στην οριακή διαταραχή προσωπικότητας, ας πούμε, το λέω έτσι. Εντός πολλών εισαγωγικών, απλά και είναι πολύ χαρακτηριστικό το ότι όταν... και είναι κάτι κοινό, ας πούμε, που ο καθένας το φέρνει με διαφορετικό τρόπο, αλλά είναι πολύ χαρακτηριστικό το τι συμβαίνει όταν δεν μπορεί κανείς να μιλήσει για αυτό που τον αγχώνει και είναι προτιμότερο, εντός εισαγωγικών το προτιμότερο, να χαράξει το δέρμα του για να ανακουφιστεί από τον ψυχικό πόνο. Είναι πολύ έντονο παράδειγμα, φαντάζομαι ότι θα το έχετε ακούσει. Και έχει να κάνει ακριβώς με αυτό το οποίο είναι ενορμητικό, είναι από την πλευρά της απόλαυσης και συνορεύει με το φρουδικό dasding, το πράγμα. Δεν υπάρχει εκεί πέρα δηλαδή αποχωρισμός, δεν υπάρχει έλλειψη. Είναι, είναι αυτό που λέγαμε πριν για το κακεντρυχή Θεό που έτσι και χτυπήσεις, ας πούμε, την πόρτα του θα αρχίσει να σε κυνηγάει μέχρι να αφήσει την ουρά σου. Αυτό με τη σαύρα είναι καλό παράδειγμα, πιστεύω. Δηλαδή. Φανταστείτε το σαν μια ουρά η οποία κολλάει και εν δυνάμει μπορεί να ξανακολλήσει. Άμα πάει αυτή η ουρά έτσι λίγο να ξανακολλήσει, εκεί πέρα αρχίζει και εμφανίζεται, να σας το πω έτσι για να το θυμάστε, εμφανίζεται έτσι αυτός ο Θεός ο ελληνικός, ο οποίος λέει ότι άσε την ουρά σου γιατί θα αρχίσω να σε κυνηγάω. Κάπως το λέω πολύ, ας πούμε, αστεία, αλλά έτσι για να το θυμάστε. Λοιπόν, έχουμε χρόνο. Να κάνουμε διάλειμμα. Εντάξει, συνεχίζω. Κάνε διάλειμμα. Επιτέλειως, για να μπούμε μετά στο δεύτερο μέρος. Εντάξει. Οπότε θέλεις. Οκ. Λοιπόν, να δω λίγο μήπως το αφήσουμε αυτό γιατί... Ναι, θα έλεγα επειδή μετά είναι πολύ, για να μην το κόψω, να κάνω το διάλειμμα τώρα και να... Έτσι, για να το... Έχουμε εδώ τη λέξη ουσία που είναι σπάνια στο Λακάν και είναι πολύ συχνότερη στο Φρόιντ. Στη φράση «Τούτο το δράμα δεν είναι το ατύχημα που νομίζουμε, είναι ένα δράμα ουσίας». Η ουσία λοιπόν του δράματος είναι βιβλική, τα λέγαμε, απλότητας. Και ποιο είναι αυτό το δράμα. Έχει να κάνει με το εξής, ότι η επιθυμία προέρχεται από τον άλλον, με άλλη λέω, δηλαδή από τη γλώσσα, ενώ η απόλαυση είναι από την πλευρά του πράγματος, έτσι, στον δίπλα άξονα, έρχεται λοιπόν από αυτό που αποκαλούμε πράγμα. Κάθε φορά λοιπόν, αυτό είναι κεφαλαιώδες, έτσι, και γενικά, όχι μόνο για τα αντικείμενα, θα λέγαμε ότι είναι κεφαλαιώδες γενικά για το... για το ψυχαναλυτικό πεδίο. Κάθε φορά που επιθυμείτε μία απόλαυση, εάν την αποκτήσετε, δεν θα είναι ικανοποιητική. Αυτό είναι που περιγράφει και ο Σαντς, παρένθεση, στη διαστροφή και που θα πει και όλα κάνει γιατί είναι διαστροφική, γιατί κάθε φορά που εκπληρώνετε, αυτομάτως χάνετε. Γιατί γίνεται αυτό λοιπόν, εδώ το εξηγεί πάρα πολύ ωραία, διότι αυτή η απόλαυση που επιθυμούσατε, και την οποία αποκτήσατε, όταν την επιθυμούσατε εν ονόματι ενός άλλου, δηλαδή της γλώσσας. Ενώ εκείνη, δηλαδή η απόλαυση, είναι φτιαγμένη από κάτι, στο οποίο, από κάτι που η γλώσσα δεν έχει καταφέρει να ονομάσει. Όταν λοιπόν επιθυμεί κανείς μία απόλαυση, την επιθυμεί από αυτό τον άξονα, μέσα από τον άξονα της επιθυμίας, μέσα από τη γλώσσα, ενώ η απόλαυση είναι από εδώ. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε ότι και να εκπληρωθεί πάντα κάτι θα μένει λιτσό. Βλέπω πολλά κεφάλια να κουνιούνται, άρα το καταλαβαίνετε. Είναι πολύ χαρακτηριστικό, νομίζω όλοι μας το έχουμε βιώσει. Και μάλιστα λέει ο Λακάν ότι όταν αναφέρει, λέει ο Λεκίλ, ότι όταν αναφέρει ο Λακάν ότι δεν υπάρχει διάφυλη σχέση, αναφέρεται ακριβώς σε αυτό. Δηλαδή ότι όταν αποκτάτε μία σεξουαλική απόλαυση, τίποτε μέσα στον άλλον, εδώ,
δεν μπορεί να σας πει ότι αυτό ακριβώς είναι που επιθυμούσατε και το οποίο θα σας επέτρεπε σε αυτή την περίπτωση να συνδεθείτε με τον άλλον και να πείτε μαζί «Πολύ ωραία, νιώσαμε και δύο το ίδιο πράγμα». Έχει να κάνει λοιπόν η απόλαυση που φαντασιώνεται, όχι ακριβώς φαντασιώνεται, η απόλαυση της, που επιθυμεί κανείς έχει να κάνει με το γλωσσικό άλλο και όχι με το, με το jouissance που αποκτά κανείς από την ενόρμηση και εκεί πέρα μπαίνει σε κάτι πιο νίκιο και πάντα κάτι κάνει κλπ. Κλπ. Να κάτι λοιπόν που δεν έχει να κάνει με τη γλώσσα είναι η απόλαυση. Με εξαίρεση εκείνη τη μικρή ευκαιρία που έχει το ανθρώπινο πλάσμα να απομονώνει ένα σημαίνω που θα ήταν πιο ικανό από τα άλλα να προσεγγίσει μία ενοιολόγηση της απόλαυσης. Είναι αυτό που λέγαμε και πριν και που όλα τα ονομάζει φαλό. Υποθέτει δηλαδή ότι υπάρχει ένα σημαίνω, ένα όνομα που μπορεί να πει τι είναι η απόλαυση. Υπόθεση. Λοιπόν, η ενόρμηση δείχνει ότι το σημαίνω του φαλού δεν εκφράζει, δεν αποδίδει παρά μόνο ένα τμήμα αυτού που διακυβεύεται στην απόλαυση. Αυτό που λέγαμε και πριν και είμαστε εδώ, όλο λοιπόν το άγχος του ευνουχισμού που είπαμε και πριν ότι έχει να κάνει με το φαλό, που οι άντρες φοβούνται φαντασιακά μην το χάσουν και οι γυναίκες μην την αποκτήσουν ποτέ, είπαμε και πριν ότι είναι ένας τρόπος αυτό το άγχος να μπορεί να εντάσσεται στον γλωσσικό άλλο. Αλλά στην ουσία αποδίδει μόνο ένα τμήμα αυτού που διακυβεύεται στην απόλαυση, γιατί είναι εδώ, από αυτή την πλευρά. Το υπόλοιπο παραμένει εκτός. Υπάρχει λοιπόν ένα τμήμα το οποίο είναι χαμένο για πάντα, ένα τμήμα του σώματος του υποκειμένου που είναι σαν την ουρά που χάνεται στον αυτοπροτριασμό της άντρας. Τελικά λοιπόν, σε τι συνίσταται η ανθρώπινη συνθήκη? Επιθυμώ το τάδε πράγμα, αφού όλη μου ιστορία συντύνει στον επιθυμό αυτό και όταν το απολαμβάνω, δεν θα είναι ποτέ η απόλαυση που περίμενα, διότι η απόλαυση θα έχει πάντα κάποια σχέση με αυτήν την ουρά, το αντικείμενο λοιπόν, με αυτήν την ουρά που άφησα όταν ήμουν σε απόγνωση. Και από εδώ ξεκινάει φυσικά όλο αυτό που λέμε ότι η φαντασίωση είναι πάντα φαντασίωση και δεν έχει να κάνει ποτέ με την πραγματικότητα, αυτό που λέμε για τον ευρωτικό, ότι η φαντασίωσή του είναι άλλη και στην ουσία τα συμπτώματά του είναι άλλα, ότι και να εκπληρωθεί η φαντασίωση στον ευρωτικό δεν σημαίνει ότι θα απολαύσει. Ο διαστροφικός έχει κάποιο τρόπο απόλαυσης, αλλά είναι πολύ διαφορετικό. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν υπάρχει, χρησιμοποιεί το αντικείμενο στο να μην υπάρχει κάποια έλλειψη. Όχι όμως με τον ίδιο τρόπο που υπάρχει στην ψύχωση. Αλλά το πολύ σημαντικό είναι, σε σχέση με την επιθυμία, ότι ο νευρωτικός, ακόμη και να εκπληρωνόταν η φαντασίωση, δεν σημαίνει ότι θα την απολάμβανε. Αυτό είναι κεφαλαιόδη, δηλαδή, ότι είναι η απόλαυση της φαντασίωσης και όχι η ίδια η απόλαυση ξεχωριστή από τον γλωσσικό άλλο, γιατί μετά μπαίνουμε εδώ. Συνεπώς, λοιπόν, η απόλαυση θα με κάνει να έχω διαρκώς την εμπειρία του χαμένου αντικειμένου. Και το σύμπλεγμα ευνουχισμού με το φαλό είναι το μέσο του υποκειμένου, ώστε να διασώσει και να συντηρήσει την επιθυμία του απέναντι σε αυτήν την απώλεια. Κατά κάποιο τρόπο υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να γιατρευτεί κανείς από την απώλεια και αυτός είναι να θεραπευτεί μέσω της έλλειψης. Και αυτό καθιστά το φαλό, το στοιχείο που επιτρέπει να αναπαρασταθεί υπό μορφή ελλείμματος, το μη παραστάσιμο της απώλειας. Γιατί ο φαλός είναι κάτι το οποίο είναι ένα αντικείμενο το οποίο, όπως γνωρίζουμε, μπορεί κανείς να το έχει, μπορεί και να μην το έχει, το χάνει, το ξανακερδίζει. Είναι κάτι δηλαδή που εμπίπτει σε μία διαλεκτική, είναι κάτι που μπορεί να ενταχθεί στο πλαίσιο της γλώσσας, ενώ ο αποχωρισμός και ο πρωταρχικός, ας πούμε, ευνουχισμός, όχι μέσω του φαλού, είναι κάτι το ανήχιο, είναι κάτι που εμπίπτει στο ντερμπίνγκ, που δεν μπορεί να παρασταθεί. Και συνεχίζοντας λοιπόν, θα δούμε το αντικείμενο μικρό α ως το χείλος της τρύπας. Όταν μιλάμε για τρύπα εννοούμε στην τρύπα που υπάρχει στα όρια της γλώσσας. Δηλαδή εκεί που σταματάει το συμβολικό και αρχίζει πλέον
κάτι πέραν της συμβολικής, των συμβολικών συντεταγμένων. Αυτό είναι λοιπόν που θα επιτρέψει στο Λακάν να δείξει σε τι συνίσταται η συναρμολόγηση της αποσυναρμολόγησης. Θα σχεδιάσει λοιπόν την ενόρμηση σαν ένα κύκλωμα. Για να μην αλλάξω σελίδα γιατί μας χρειάζονται αυτά, το κάνω έτσι λίγο πιο μικρό. Το γνωρίζετε. Θα το εξηγήσουμε. Τοποθετώντας λοιπόν τα διάφορα αντικείμενα που περιχαράσουν το χείλος της τρύπας, το χείλος του χάσματος και τα οποία αντιστοιχούν στη φρεουδική ανακάλυψη των ερωτογονών ζωνών, που δεν είναι άλλο από αυτά τα υλικά αντικείμενα για τα οποία έχουμε μιλήσει, το στόμα, τα μάτια, τα αυτιά και ό,τι συνδέεται με την προκτικότητα. Και έτσι για να γίνει πιο κατανοητός, ήταν αυτό το παράδειγμα που σας έλεγα πριν ότι θα επανέλθουμε, έχει να κάνει με το πίλησμα που λέγαμε στην αρχή του σεμινάριου. Κάτι λοιπόν που έκανε από τα παιδιά του και το έχει έτσι σαν μια δίδραση που τον είχε συνεπάρει όταν είναι από τα παιδιά του ήταν 3 ετών, πιπίλιζε επιμείνει στον αντίχειρά του, ενώ παράλληλα με το άλλο δάχτυλο τον δίχτυ έκανε ένα κύκλο πάνω από το μάγουλό του. Και μάλιστα ήταν αυτό που έλεγε ο Φρόιντ και είδαμε πριν στο κείμενο ότι μαζί με το πιπίλισμα μπορεί να τραβάνε το αυτή, μπορεί να κάνουν κάτι άλλο. Δεν είναι υπερβολικό, λέει, να ερμηνεύσουμε το πιπίλισμα ως κάτι που έχει σχέση με τη στοματική ενόρμηση, αλλά με τον δείκτη διέγραφε πάνω στην επιφάνεια του σώματος έναν κύκλο, ο οποίος απεικόνιζε όχι μια άλλη τρύπα, αλλά τη διαδρομή ενός χείλους. Έγραφε ένα χείλι. Και μάλιστα λέω ότι τον ρώτησε στη συνέχεια όταν μεγάλωσε, αν θυμάται κάτι από όλο αυτό. Φυσικά είπε ότι δεν θυμάμαι. Έτσι είναι πολύ χαρακτηριστικό στα παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση να το θυμηθούν αυτό. Παρένθεση αυτό. Στο 11ο σεμινάριο λοιπόν ο Λακάν θα μπορέσει να δείξει ότι το κύκλωμα της ενόρμησης στο να ανασυγκροτήσει το χείλος αποβλέπει στο να ανασυγκροτήσει το χείλος, την τρύπα από την οποία χάθηκε το αντικείμενο. Αυτό εδώ είναι από το 11ο σεμινάριο. Τις τέσσερις φαμιλιακές έννοιες της ψυχανάλυσης. Λοιπόν, πώς γίνεται λοιπόν, κάνει εδώ πέρα έτσι μια εισαγωγή σε σχέση με αυτό που έχουμε πει και άλλες φορές για την απόλαυση του βλέμματος μέσα από τους πίνακες κλπ. Για να μιλήσει για κάτι το οποίο μπορεί να απολαμβάνει κανείς ενώ είναι χαμένο και μιλάει για τον αποχωρισμό με το βλέμμα και για το πώς απολαμβάνει κανείς έναν πίνακα ζωγραφικής που έχουμε έτσι και πολλούς και είναι ωραίο ως βλέμμα και ως ενσώματο. Ως ενσώματο, το σώμα λοιπόν απολαμβάνει το χαμένο αντικείμενο. Και μάλιστα έτσι, ανοίγω μία παρένθεση εδώ, στους πίνακες είχαμε ξαναπεί έτσι και στο σεμινάριο για το βλέμμα, ότι υπήρχε και μία ολόκληρη περίοδος ζωγραφική όπου αναπαριστούσαν την έλλειψη, δηλαδή φαινόταν κάτι το οποίο έκανε το βλέμμα να υπάρχει, με την έννοια του δαμασμού του βλέμματος και το ότι καταλάβαινε κανείς την έλλειψή του στην ουσία μέσα από έναν πίνακα. Συνήθως δεν είναι μια τέτοια αναπαράσταση. Σας θυμίζω ότι είναι το εξώφυλλο του 11ου σεμιναρίου που είχαμε αναφέρει με τους πρεσβευτές που είχαν την μικροκεφαλία ανάμεσά τους και αν καθόταν κανείς από μια συγκεκριμένη οπτική γωνία μπορούσε να δει την μικροκεφαλή κλπ. Εκεί πέρα υπάρχει κάτι που αναδύεται από το βλέμμα και εκεί είναι που αναδύεται αυτό που μας ενδιαφέρει εδώ, γιατί για το βλέμμα έχουμε συζητήσει. Το χαμένο αντικείμενο, δηλαδή η έλλειψη είναι που εμφανίζεται στον πίνακα και αυτό είναι που αναδύει το χαμένο αντικείμενο και όχι το αντικείμενο ως ενορμητικό, δηλαδή στην παρούσα κατάσταση που θα άγχωνε. Με άλλα λόγια, έτσι και θα το πιάσουμε και μετά, αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει και που διαχωρίζει, όπως είπαμε, το νορμητικό από το αντικείμενο πετήτα, έχει να κάνει με την ίδια την έλλειψη. Και λέει μάλιστα ο Λεγκίλ στη συνέχεια του κειμένου, που σας το λέω τώρα, ότι είναι και αυτό το οποίο είναι το μαθήμιο της αγίνης, δηλαδή ο ευνοχισμός.
Και λέει μάλιστα ότι άμα θέλετε, ας πούμε, κάποιον να τον γοητεύσετε, αυτό που θα κάνετε, λέει, είναι να χαμηλώσετε το βλέμμα, δεν θα κοιτάτε έτσι με γουρλωμένα μάτια, ή τέλος πάντων δεν θα αγριοφωνάζετε σαν γάιδαρος, λέει, θα έχετε έτσι μια πιο χαμηλή φωνή, με την έννοια ότι εκεί αναδύεται κάτι από την έλλειψη, από τον ευνοχισμό, και αυτό ακριβώς είναι που αναζητά κανείς τον άλλον, κάτι το πιο ευνοχισμένο, κάτι που έχει μία έλλειψη και που δεν είναι πια όλα εντός εισαγωγικών παρόντα. Κλείνει η παρένθεση, το πιάσουμε και μετά. Λοιπόν, η συναρμολόγηση, συνεχίζουμε λοιπόν στο σχήμα, εδώ. Η συναρμολόγηση λοιπόν της ενόρμησης συνίσταται στην ανασυγκρότηση εκείνου του κυκλώματος που στο Φρόιντ είχε να κάνει με τη γραμματική, και στο Λακάν, και ο Λακάν την επαναπροσεγγίζει όταν ασχολείται με τη διάκριση μεταξύ του παθητικού και του ενεργητικού, που έχουμε ξαναπεί ότι τα αντικείμενα πάντα έχουν δύο φύσεις, δηλαδή το βλέπω είναι και το βλέπομαι, δηλαδή με βλέπουν. Το τρώγω είναι και το τρώγομαι, δηλαδή απολαμβάνω να με τρώνε. Μπορεί εμείς να το έχουμε ξεχάσει, λέει, αλλά τα μικρά παιδάκια μπορεί, ας πούμε, να ορμήξουν όταν, να φωνάξουν όταν οι μεγάλοι τους λένε θα σε φάω. Υπάρχει δηλαδή κάτι, συμβολικά μιλώντας, έτσι, υπάρχει κάτι, αν και υπάρχει και η ψυχωτική έκφραση του ενορμητικού αντικειμένου, του στοματικού. Άκουγα πρόσφατα έτσι ένα σεμινάριο για έναν, μια πολύ γνωστή περίπτωση, ένας Ιάπωνας ψυχωτικός, ο οποίος βγήκε ραντεβού με μια κοπέλα, εκείνο που δεν λειτουργεί οφαλώς, έτσι δεν λειτουργεί η υπαρτική μεταφορά, δεν υπάρχει κάτι φαλικό, ήταν παρόν φυσικά το στοματικό αντικείμενο, όπως θα καταλάβετε, το στήθος δηλαδή. Βγήκε ραντεβού με μια κοπέλα, γύρισαν, πήγαν σπίτι του και την σκότωσε, την έκοψε κομματάκια, την έβαλε στο ψυγείο και άρχισε να την τρώει. Είναι πολύ γνωστό, ας πούμε, σαν παράδειγμα, ότι εκεί πέρα δεν λειτουργεί κάτι από αυτό το συμβολικό του τρώω και τρώγομαι, που υπάρχει στη γλώσσα, έτσι, μιλάμε για τον άλλο της γλώσσας, όταν λέμε, μπορεί να βγει σε μια ανάλυση ότι όλα αυτά που μου λέει τα τρώω, ξέρω εγώ. Που σημαίνει ότι τα χάφτω, τα κατεβάζω αμάσιτα. Αυτό που αναδύεται εκεί πέρα είναι το συγκεκριμένο, το σωματικό αντικείμενο. Ή ότι μπορεί να αναδυθεί σε μία ανάλυση σε σχέση με το σωματικό, το στήθος, όπως λέμε λακανικά, ότι έχω μείνει χωρίς να μιλάει, ας πούμε, κάποιος συνέχεια για το ότι έχω μείνει χωρίς φροντίδα, μου στερήθηκε αυτό, δεν έχω να φάω. Όλα αυτά είναι ένας τρόπος να μιλήσει κανείς για το συγκεκριμένο αντικείμενο. Δεν μιλάει κανείς ότι έχω έναν σύντροφο και θέλω να τον φάω. Εντάξει, μπορεί να βγει, ας πούμε, αλλά θέλω να πω δεν είναι αυτή η έκφραση του αντικειμένου. Βγαίνει μέσα από συνεχόμενες, θα έλεγε κανείς, ανακυκλώσεις της γλώσσας όπου ξαναβγαίνουν σημαίνοντα και όλα έχουν να κάνουν με μία προβληματική στο συγκεκριμένο αντικείμενο του τρώω τρώγομαι. Για παράδειγμα, ας πούμε, ίσως να σας το έχω ξαναπεί, ήταν μία κοπέλα που είχε πολύ έντονο πρόβλημα, δεν ήταν δική μου, μας περιέγραφε έτσι μία αναλύτρια την περίπτωσή της, όπου είχε πολύ έντονο, ας πούμε, το στοματικό αντικείμενο και μετά από, ήταν έφηβη, 16 χρονών, με πολύ έντονο άγχος, με κρίσεις ανορεξίας, με κρίσεις αφαγίας, και όλο αυτό κατέληξε μέσα από την ανάλυση να περιοριστεί στο να βρει έναν τύπο ο οποίος είχε πολύ άγρια δόντια. Ήταν δηλαδή κάτι αυτής της τάξεως που της άρεσε, τέλος πάντων. Θέλω να πω ότι όταν μιλάμε για λακανικά αντικείμενα, δεν είναι ότι θα έρθει κανείς στην ανάλυση και θα σας πει ότι να έχω ένα θέμα στο σωματικό μου αντικείμενο. Είναι κάτι το οποίο θα το ακούτε μέσα από την έλλειψη, ενδεχομένως, μέσα από κάποιους κύκλους που θα κάνει, από συνεχίσεις, από σημαίνοντα τα οποία θα χρησιμοποιήσει, από κάτι που κατασκευάζεται, εν πάση περιπτώσει, έτσι, να μην χρονοτριβώ γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Καθώς λοιπόν βλέπουμε το συγκεκριμένο σχήμα, η ερωτογόνουσα αξία οφείλεται στο ότι δημιουργήθηκε
λόγω της απώλειας του αντικειμένου, εδώ λοιπόν βάζουμε ένα μείον φι, που είναι αυτή η απώλεια, έτσι ο ευνοχισμός που λέγαμε πριν, και το εγχείρημα της νεύρωσης έγκυται ότι στη θέση αυτή της τρύπας βάζει το φαλό, δηλαδή το σύμπλεγμα του ευνοχισμού, το μείον φι. Το σχήμα λοιπόν αυτό αποτυπώνει με διαφορετικό τρόπο κάτι που υπάρχει και στο κείμενο «Οι άνθρωποι του υποκειμένου και η διαλεκτική της επιθυμίας», ότι ο φαλός, δηλαδή το σύμπλεγμα του ευνοχισμού, καθίσταται το σημενόμενο, αυτό που συμβολίζει τη ριζική απώλεια του αντικειμένου ή αντιστρόφως, ότι χρησιμοποιεί κανείς το αντικείμενο α μικρό για να κρυφτεί από τη ριζοσπαστικότητα του ευνοχισμού. Αυτό που λέγαμε λοιπόν και στην αρχή του κειμένου. Είναι κάτι που το βλέπουμε κυρίως στις εκφάνσεις της ανδρικής σεξουαλικότητας, όπου τα αντικείμενα της επιθυμίας και ειδικά το βλέμμα και η φωνή χρησιμεύουν για να βουλώνουν την τρύπα του ευνοχισμού, που είναι η τρύπα της ενόρμησης. Και μάλιστα είναι αυτό που σας έλεγα και πριν ότι θα επανέλθουμε, ότι έφτασε ο Μιλέν να πει ότι αυτό είναι το μαθήμιο της αγίνης, που σας έλεγα πριν για τις αριδιοφωνέρες και το βλέμμα του έντονο, ας πούμε, με την έννοια ότι το χαμένο αντικείμενο εδώ είναι το μαθήμιο της γοητείας. Ας πούμε, αναφέρει τα μυοπτικά μάτια, τις ψυχριστές φωνές που είναι πολύ σελληνιστικά κλπ. Ακριβώς γιατί περιέχεται στο αντικείμενο βλέμμα ή φωνή κάτι που περιλαμβάνει τον ευνοχισμό. Μάλιστα έτσι σε μία από τις πιο ωραίες σκηνές, ας πούμε, σε μία ταινία που μας περιέγραφε ο Λεγκύλο που έκανε την παρουσίαση, ήταν μία ηθοποιός η οποία έβγαζε τα γυαλιά της, τα ξαναέβαζε, κοιτούσε. Υπήρχε κάτι δηλαδή με τον ευνοχισμό στο βλέμμα που την έκανε σαγηνευτική. Δεν είχε καθίσει με τα μάτια κουρδωμένα έτσι να κοιτάζει, ας πούμε, αυτό θα δημιουργούσε άγχος, καταλαβαίνετε. Δηλαδή, το βλέμμα μου και τη φωνή μου που μπορώ να σου τα προσφέρω, προσφέροντας επιπλέον την επιθυμία στην οποία προσκαλεί ο ευνοχισμός. Εκεί λοιπόν που υπάρχει ευνοχισμός, υπάρχει μία έλλειψη, άρα γεννιέται η επιθυμία. Αυτό, και γι' αυτό υπάρχει εκεί η σαγήνη, γιατί επιτρέπει να δομηθεί κάτι από την επιθυμία. Και το λέει μάλιστα σε συμβουλή ότι αν θέλετε να σας επιθυμήσουμε, δεν πρέπει να είστε πολύ παρόντες κλπ. Για να συνεχίσουμε, καταρχήν θα ήθελα έτσι πριν τελειώσουμε το συγκεκριμένο να πω ότι όλες οι ερωτογόνες ζώνες και όλα τα αντικείμενα που έχουμε δει στα σεμινάρια μέχρι στιγμής έχουν το χαρακτηριστικό ότι λειτουργούν μέσω οπών, ανοιγοκλίνουν. Δηλαδή είτε είναι παρόντα είτε είναι απόντα, βρίσκονται σε μία. Και αυτό είναι ακριβώς που σχετίζεται και θα μιλήσει, ας πούμε, ο Λακάν για την σχέση του αντικειμένου με μία φαντασίωση και το πώς ερμηνεύει το κάθε υποκείμενο αυτή την απουσία του αντικειμένου. Κάποιο υποκείμενο δηλαδή, όταν, να σας το πω έτσι λίγο πιο απλά, όταν το παιδί είναι πολύ μικρό και ξαφνικά ακούει ότι φωνάζει και δεν του μιλάνε, θα ξεκινήσει μέσω αυτής της έλλειψης να δομεί μια φαντασίωση πάνω σε αυτή, πάνω στη φωνή, δηλαδή, στο αντικείμενο φωνή, πάνω δηλαδή στην έλλειψη της φωνής της μητέρας του, που δεν θα πάει στην κούνια κατευθείαν να το ταντέψει και θα ξεκινήσει να δομεί μια φαντασίωση πάνω σε αυτό που βασίζεται στην έλλειψη που θα μπορέσει με αυτόν τον τρόπο να δομήσει την επιθυμία. Πάνω σε αυτό, έτσι για να κλείσουμε, θα ήθελα έτσι να αναφέρω ότι αυτό που επίσης και το πιάνει και ο Λακάν στο 11ο σεμινάριο, αυτό που επίσης είναι θα έλεγε κανείς έτσι με έναν τρόπο άνοιγμα κλείσιμο με την έννοια των ερωτογενών ζωνών είναι και το ασυνείδητο, το ίδιο το ασυνείδητο. Λέει ο Λακάν λοιπόν στο 11ο σεμινάριο ότι και το ασυνείδητο είναι κάτι το οποίο ανοίγει και κλείνει και έχει κάτι, όχι από αντικείμενο σε καμία περίπτωση,
αλλά από αυτή τη ρυθμικότητα, από αυτή την, την παλμικότητα εντός εισαγωγικών και καταλήγει λέγοντας στο 10ο σεμινάριο έτσι αυτή τη φράση τι είναι αυτό που αγαπάμε στον άλλον, τι είναι αυτό που βρίσκουμε στον άλλον, ότι λέει μάλιστα έτσι μια χαρακτηριστική φράση ότι σε αγαπώ, αλλά επειδή ανεξήγητα αγαπώ σε σένα κάτι περισσότερο από σένα, το αντικείμενο μικρό α, σε ακροτηριάζω. Και έχει να κάνει ακριβώς με αυτή τη φαντασίωση του τι βρίσκουμε στον άλλον που κανονικά θα έπρεπε να είναι πάντα ελληματικό. Γιατί η διάφυλη σχέση είναι ελληματική, δεν μπορεί ποτέ αυτό το οποίο κανείς φαντασιώνεται στα πλαίσια της γλώσσας να έρθει η απόλαυση και να το προσφέρει. Δεν υπάρχει happy end. Είναι, αλλά το λέω αναποφυστικά αυτό, δεν το λέω ότι είναι. Λοιπόν, για να προλάβουμε. Ναι, είναι πάνω σε αυτά. Γιατί θα πιάσω και την περίπτωση της Ντόρας. Πάνω στο θέμα, στο δίπολο του τρώω και τρώγομαι και των μαχισμών, υπάρχει κάποια σχέση με το κάνω εμετό και ιδιάζω. Βεβαίως και μάλιστα πολύ σημαντική και αυτό θα το δούμε μέσως τώρα και στην, στην περίπτωση της Ντόρας, η οποία βέβαια δεν έκανε εμετό, είχε όμως έναν ιστερικό βήχα. Γι' αυτό έτσι θέλω να μας πει λίγο χρόνος να μιλήσουμε για την ιστερία. Ακριβώς τα ιστερικά υποκείμενα το λέει όχι μόνο ο Φρόιντ, το λέει, όχι μόνο ο Λακάν, ξεκινάει και το λέει ο Φρόιντ αυτό. Ότι το κάνω εμετό, το δεν μιλάω, το δεν τρώω, έχουν όλα να κάνουν με ακριβώς αυτό που συμβαίνει όταν υπάρχει, θα έλεγε κανείς, ας πούμε, ένας, όταν είναι πολύ παρόν το σωματικό αντικείμενο, όταν δεν έχει πέσει κάτω από την πέτρα, της, δεν έχει φύγει ως η ουρά της άβρας κάτω από την πέτρα, όταν είναι παρόν δηλαδή, κυβερνά τρόπον την απόλαυση κάτω το υποκείμενο. Δηλαδή το υποκείμενο υποφέρει από απόλαυση, επιπλέον απόλαυση, την οποία δεν μπορεί να, να απορροφήσει, οπότε μπορεί να εκδηλωθεί μέσω ενός εμετού, μπορεί να εκδηλωθεί μέσα από έναν ιστερικό βήχα, μπορεί να εκδηλωθεί ακόμη και όχι μόνο στην ιστερία, απλά στην ιστερία είναι έτσι λίγο πιο έντονη, γι' αυτό το λέω. Μπορεί να εκδηλωθεί μέσα από το να τρώει κανείς πολύ, το να έχει, να καπνίζει πολύ, μέσα από το να, να μην θέλει να φάει. Εκεί βέβαια εισάγει όλα κάνει και το αντικείμενο τίποτα, ότι η ανορεξική τρώει το τίποτα απλά επειδή δεν θα επεκταθούμε εδώ. Είναι το πέμπτο αντικείμενο το τίποτα, απλά δεν θα το πιάσουμε γιατί είναι έτσι πολύ μικρές οι αναφορές του Λακάν. Έχει να κάνει πάντως με οτιδήποτε είναι σε αυτό το δίπολο, όπως λέτε, του τρώω, τρώγομαι, με τρώνε, τους τρώω και δεν είναι ανάγκη να είναι σωματικό, έτσι τόσο χαρακτηριστικά όσο το περιγράφεται, θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε έχει να κάνει, επειδή το ασυνείδητο είναι δομημένο ως γλώσσα, με οτιδήποτε έχει να κάνει με λέξεις που παραπέμπουν εκεί. Με το με φάγανε ή με συνεχίσεις που παραπέμπουν εκεί. Θέλω να πω ότι εκεί είναι κάπως έντονο σίγουρα έτσι όπως το περιγράφεται, αλλά θα μπορούσε να είναι και σε μια περίπτωση πιο να είναι πιο υποδόσκο, να πούμε, μόλις τώρα στο μελό, να σας έρθει, ξέρω εγώ, μία αναλυόμενη, η οποία να σας λέει συνέχεια με φάγανε, για παράδειγμα. Ή να υπάρχει ένα σημαίνον, το οποίο με επαναλαμβάνεται, που να έχει να κάνει με μία στοματικότητα. Ή με το στήθος, ή με την έλλειψη στήθους, με την έννοια ότι κανένας δεν με προσέχει, κανένας δεν με φροντίζει, κανείς δεν με... οτιδήποτε θα μπορούσε να είναι. Ακόμη και λιγότερο σωματικό, αυτό θέλω να... Ξέρω να πάρεις την ερώτησή σας. Εντάξει. Ναι. Είπαμε ότι υπάρχει... τρώγουμε ή με τρώνε. Υπάρχει και το πουμό του, ενώ τρώει τον εαυτό του. Έχει να κάνει με το τρώγομαι και πάλι αυτό. Με κάτι, σίγουρα είναι αυτό τρώγομαι, αλλά είναι
τρώγομαι. Δηλαδή, είτε τρώω τον άλλον, είτε κάποιος με τρώει, ακόμη και αν εγώ φάω τον εαυτό μου, π.χ. Είναι πάντως, δεν ξέρω, η ερώτηση έχει να κάνει με την ενόρμηση. Ας πω, έχω εγώ ψημό και τρία πράγματα mm-hmm. που είδα γενικά. Mm-hmm. Ξέρω που έτρωνα τα μέσα είναι από το χέρι του. Mm-hmm. Και ας πω, έτρωνα να βάζει στο γιατρό, να κάνει κάτι. Έκαμε το πράγμα συνέχεια. Έτρωνα τον εαυτό του, εδώ κάνω εγώ μια τσιπλέποντα. Ναι, συνήθως όταν μιλάμε βέβαια για αντικείμενα είναι λίγο πιο... Εκεί μιλάμε για άλλη περίπτωση, σίγουρα. Τα νύχια, ξέρω εγώ κάτι μου έρχεται τώρα. Ναι, οτιδήποτε έχει να κάνει με μία... Αυτό είναι αρκετά ενορμητικό με την έννοια ότι είμαστε στον άξονα τον δεξί, όπως βλέπετε αριστερά. Στον άξονα αυτόν, έτσι, με την έννοια ότι μιλάμε για μία ενόρμηση, όπως αυτό που λέγαμε για αυτούς που χαράσονται για να μπορέσουν λίγο να, να συμπολοποιήσουν κάτι από αυτό το τεράστιο άγχος που ξεπροβάλλει μπροστά σε μία απόλαυση χωρίς όρια. Συνήθως τις αναλύσεις δεν το βλέπουμε τόσο έντονα, δηλαδή αυτό μπορεί όμως σε ψυχώσεις να πάρει μία... ακριβώς δηλαδή αυτό που περιγράφεται, που είναι κάτι από το πραγματικό που συμβαίνει, δηλαδή το τρώω παίρνει μια πλέον χρειά σε αυτό που λέτε κανιβαλιστική, όπως είπαμε και στο παράδειγμα με τον Ιάπωνα, που εκεί πέρα μπορεί να δούμε το γράμμα, δηλαδή η γλώσσα να ακούγεται σαν πράγμα, να μην υπάρχει συμβολική έννοια του «με έφαγε», να... ή τον τρώω, να πάει κάποιος να το κάνει, ας πούμε, στο πραγματικό. Οπότε, μάλλον, είναι πάνω σε αυτό, έτσι, ναι, που οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτό, είτε στην ιστερία, το λέω για την ιστερία, επειδή συνήθως έχει πιο σωματικά συμπτώματα, πιο πολύ σωματικά, δηλαδή, έχουν να κάνουμε το σώμα, ο ψυχαναγκαστικός δεν έχει έτσι τόση, αλλά στη σχιζοφρένεια, σίγουρα, ακόμη περισσότερο, ναι. Έχω μια παρατήρηση μου, mm-hmm. κάτι που είπες εσείς, αλλά νομίζω ότι αναφορά στο Μιλέν mm-hmm. Σε σχέση με το σαϊδευτικό αντικείμενο. Mm-hmm. Νομίζω ότι ίσως υπάρχει μια αναφορά στο πότε ερωτεύεται κάποιος. Mm-hmm. Είναι σαϊδευτικό αντικείμενο σε σχέση με κάποιον ιδανικό, εφόσον υποκείται στο... σε κάτι μονισμένο. Mm-hmm. So, αν κάποιος να πιάει τη θέση του αντικειμένου, πρέπει να ξέρει ποιο είναι το ιδανικό το οποίο είναι, μέσα στο οποίο είναι καταπιεσμένο το υποκείμενο, και αυτόν αποζητά αυτόν τη διέξη των μέσων του ερμηνισμένου σαγηνευτικού υποκειμένου. Σίγουρα, έχει να κάνει πάντα με την. Δεύτερον, αν υπάρχει, ας την πούμε, αγάπη, έρωτα σε αυτό το επίπεδο, ξεωγραφικά και άρθρα, που θα αγαπούν οι γυναίκες κλπ. Τότε το θέμα δεν είναι ποιους αγαπούν, αλλά το πώς είναι να ξεφύγει mm-hmm. το υποκείμενο, η γυναίκα, τέτοιο, το οποιοδήποτε υποκείμενο, που αυτό που τον καταπιέζει. Γιατί αν γίνει κάποιος, για παράδειγμα, αν εγώ υπαγορεύσω σε κάποιον να τρώει κρέας και σε αντίδραση γίνει πρωτοφάγος, τότε mm-hmm. είναι δεσμευμένο με τον λόγο μου, το δικό μου. Mm. Η διατροφή του, μιλούμε, στο μαντικό αντικείμενο. Η αποδέσμευση είναι από το κρέας, αλλά από το έτοιμα που πρέπει να γίνει. Mm-hmm. So, ρωτούμε, αν είναι σαν ηλεκτρικό αντικείμενο, πώς πιάνει κάποιος, γιατί αναφέρεστηκε σε κάποιον που πρέπει να μιλάτε έτσι με χαμηλό τόνο, για να πιάει κάποιος αυτή τη θέση, mm-hmm. πρέπει να γνωρίζει πρώτα σε ποια φαντασίωση υπάγεται και όχι ναι, ήταν ένα κωμικό παράδειγμα με την έννοια ότι πάντα φυσικά όταν μιλάμε για το συγκεκριμένο μαθήμιο έχει να κάνει με τον νευρωτικό, άρα και η έλλειψη του αντικειμένου μέσα από αυτό το ακραίο παράδειγμα, ας πούμε, τις αγριοφωνάρες και το βλέμμα κλπ. Είναι που προκαλεί τη σαγίνη. Δεν είπε κάτι για έρωτα ούτε για αγάπη. Μίλησε καθαρά για σαγίνη. Ναι, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Απλά θέλω να πω ότι μετά, όταν μιλάμε πλέον για έρωτα, μπαίνουμε έτσι και σε πιο, ακριβώς όπως είπατε, έτσι, σε κάποια αρκετά πιο υποκειμενικά μονοπάτια. Το είπε έτσι λίγο σαν παράδειγμα, έτσι και από ό,τι θυμάμαι και από ό,τι είδα και από το κείμενο, για να αναδείξει τι ακριβώς
είναι αυτό που δομεί την, την επιθυμία και στον άλλον, ας πούμε, μέσω μιας έλλειψης, χωρίς να φυσικά να σημαίνει ότι κάτι τέτοιο είναι... Όχι, είναι περισσότερο ζουίσανς, όχι επιθυμία. Είναι η θέση του διαστροφικού αυτή. Να βρίσκει τη θέση της έλλειψης του άλλου για να την πάρει αυτός. Να γίνεται αυτός το αντικείμενο του άλλου της έλλειψης. Ναι, για να συνεχίσετε. Γνωρίζω πολλά παραδείγματα διαστροφικών που ακριβώς τι θα γίνει αυτό κάνω. Και όχι μόνο τι θα γίνει, αλλά επειδή μιλούμε για αυτό. Να ανακαλύψω το σημείο τη έλλειψη που δεν χρειάζεται έρευνα, το ανοιχνεύω. Και παίρνω ακριβώς αυτή τη θέση και είναι και πολύ σαγηναυτική τύπη. Το τι ακολουθεί παρακάτω τέλος πάντων. Τώρα κατάλαβα πώς το λέτε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι εδώ πέρα μίλησα απλά έτσι για το. Για το τι μπορεί να δημιουργήσει σε ένα νευρωτικό ό,τι θα γίνει. Σίγουρα τώρα το να σε περιπτώσει ψύχος ή διαστροφής είναι τα πράγματα αρκετά διαφορετικά, με την έννοια ότι και η θέση που παίρνει ο διαστροφικός με την έλλειψη του άλλου είναι έτσι άλλο κεφάλαιο. Έτσι με το ζουίσανς, όχι με την επιθυμία. Ναι, εδώ μιλάμε, αυτό το παράδειγμα ήταν μόνο για την έβρωση πάντως. Δηλαδή το έθεσε σε επίπεδα νευρωτικού, γιατί μιλούσε για τη φαντασίωση και για... δηλαδή ήταν λίγο το ξεκαθάρισε ότι είχε να κάνει, ας πούμε, με την νευρωτική φαντασίωση. Γιατί αυτό ακριβώς, αν πάμε στο διαστροφικό μετά, αλλάζει πλέον, δεν γίνεται. Έχει να κάνει αυτό που λέτε με την απόλαυση, με το... Που άλλος εκεί έχει μια πολύ διαφορετική θέση, δεν είναι που προσπαθεί να διχάσει τον άλλον ο διαστροφικός. Μίλησε για νευρωτικό πάντως εδώ, για να μην μπερδευόμαστε, ούτε για έρωτα και για αγάπη. Ήθελα απλά να τονίσει έτσι λίγο αυτό το σχήμα της έλλειψης, ας πούμε, σε σχέση με το αντικείμενο, για να το διαχωρίσουμε από το νορμητικό αντικείμενο. Και το έφερε έτσι σαν παράδειγμα εντός εισαγωγικών καρικατούρα, δεν ξέρω πώς να το... γιατί μετά είναι όντως άλλο κεφάλαιο και... λοιπόν, για να προλάβουμε έτσι να περάσω, δεν ξέρω, υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Ύστερα, ωραία. Να πούμε λιγάκι έτσι για την περίπτωση, δεν θα προλάβω να πω πολλά για την ιστορία αυτή τη φορά, αλλά ίσως να ξεκινήσουμε με ιστορία την επόμενη φορά, θα δούμε, έτσι μιας και τους συζητήσουμε λιστές. Για αυτή την ερμηνεία της ideas, λοιπόν, που ήταν και μια ερώτηση για τον ιστορικό αιματό κλπ. Καταρχήν να πω έτσι, φαντάζομαι ότι ίσως περισσότεροι να γνωρίζετε την περίπτωση της Ντόρας, που ήταν μια νεαρή κοπέλα που ήταν σε ανάλυση με τον Φρόιντ, δεν ολοκλήρωσε την ανάλυση της, έκανε κάποιες συνεδρίες, ήταν έτσι σε πολύ νεαρή ηλικία. Την είχε πάει ο πατέρας της στην ουσία στον Φρόιντ προκειμένου να τη θεραπεύσει από επίμονα συμπτώματα, βήχα, εμφάνιζε πολύ έντονη ιστερική συμπτωματολογία και όλο αυτό είχε να κάνει με μία, από ό,τι αποκαλύφθηκε, με μία εξωσυζυγική σχέση που διατηρούσε ο πατέρας της με την κυρία Κάπα, όπως την αναφέρει μέσα στο κείμενο ο Φρόιντ. Είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο τώρα και έχει πάρα πολλές τεταγμένες. Την έχει πιάσει και όλα κάνει και κάνει μια κριτική στο Φρόιντ όσον αφορά το γιατί η Ντόρα έφυγε έτσι και μάλιστα με αυτή την ιστερική έξοδο από την ανάλυση. Δεν θα έχουμε το χρόνο σήμερα να αναφερθούμε πολύ σε αυτό. Ήθελα να σας φέρω μόνο ένα παράδειγμα σε σχέση με το στοματικό αντικείμενο μέσα από την κλινική περίπτωση. Θα μπορούσαμε ίσως να την πιάσουμε έτσι την επόμενη φορά, γιατί ο Φρόιντ την έκανε γνωστή αυτή την περίπτωση, γιατί είναι ένα από τα 5 ιστορικά ασθενείας, έτσι μαζί με τον άνθρωπο με τους λύκους, με τον μικρό Χάνς, με τον άνθρωπο με τα ποντίκια που περιγράφει την ειδοψυχαναγκαστική νεύρωση και το ιστορικό του πρόεδρου Σρέμπερ που παρουσίασε ο κ. Μητρόπουλος πριν. Και στην ουσία βασιζόμαστε τις πολύ σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί είναι περιπτώσεις στις οποίες ο Φρόιντ τις έβλεπε για πολλά χρόνια και μετά έκανε και μία κριτική στον εαυτό του σε σχέση με το τι συνέβη και έχουμε αρκετό κλινικό υλικό και μετά τις ξανά έπιασε όλα κάνω όλες αυτές τις περιπτώσεις και ανέλησε, ας πούμε,
πάνω σε αυτές τις περιπτώσεις πολύ πιο λεπτομερώς την εκάστοτε δομή. Οπότε να πούμε εδώ για την Ντόρα ότι έτσι κάποια γενικά στοιχεία, ότι είχε έτσι μία σχέση με τον άντρα η ίδια της κυρίας αυτής που φλέρταρε με τον πατέρα της. Στην ουσία αυτό που αποκαλύπτεται από την ανάλυση είναι ότι και η ίδια με τον τρόπο της έκανε πλάτη στον πατέρα της μέσω του να πηγαίνει με τον κύριο Κάπα βόλτες για να αφήνει τον πατέρα της με την γυναίκα του κλπ. Και αυτό το οποίο, σας το λέω πολύ συνοπτικά, θα έχουμε την ευκαιρία έτσι να το δούμε σε επόμενη φορά, αυτό έτσι πολύ που διέφυγε από το Φρόιντ, το οποίο πίστευε ότι είναι ερωτευμένη με τον κύριο Κάπα, τον άντρα αυτής της κυρίας, και ότι αυτό ήταν το πρόβλημά της και της το είπε έτσι και όλες τόσο, ότι είσαι ερωτευμένη με αυτόν τον κλπ. Και φυσικά δεν ήταν αυτό το θέμα της, θα μας πει όλα καν αργότερα, ότι το θέμα της ήταν η κυρία Κάπα, ότι μέσω του κυρίου Κάπα ετίθετο το ζήτημα της γυναικείας ιστερίας, της ιστερίας για την Ντόρα, που είχε να κάνει με ένα γυναικείο ζήτημα, το τι σημαίνει να είσαι γυναίκα, και με την κυρία Κάπα διατηρούσε μια φιλική σχέση που είχε ταυτιστεί μαζί της μέχρι ένα βαθμό, ήταν μια απάντηση στο ένδειγμα της θηλυκότητας. Αυτά έτσι πολύ συνοπτικά. Θα σας διαβάσω όμως σε σχέση με το αίσθημα αυτό της αηδίας και τον επίμονο βήχα που βίωνε η Ντόρα, για να καταλάβουμε λιγάκι ποια είναι η διαφορά κιόλας μεταξύ σεξουαλικού και γενετήσιου. Λέει ότι κάθε άτομο στο οποίο μία φορμή σεξουαλικού ερεθισμού προκαλεί κυρίως ή αποκλειστικά αρνητικά συναισθήματα, λέει ο Φρόιντ, ότι θα το χαρακτήριζα αναμφισβήτητα ιστερικό, αδιάφορο αν αυτό το άτομο είναι ικανό να παράγει όχι σωματικά συμπτώματα. Είναι λίγο ακραία θέση, φυσικά δεν δομείται έτσι ιστερία. Απλά εδώ πέρα αυτό που τονίζει είναι αυτό που ιστερικά, αυτό που, από το οποίο υπεκφεύγει η ιστερική σε σχέση με το σεξουαλικό. Και λέει για παράδειγμα ότι ο τονισμός της συναισθηματικής αναστροφής δεν υπάρχει για να χαρακτηρίσει την περίπτωση της Ντόρας. Θα πρέπει να πούμε εδώ πως συνέβη μια μετατόπιση του συναισθήματος αντί του σεξουαλικού ερεθισμού που θα ένιωθε ένα υγιές κορίτσι όταν το φιλούσαν, γιατί αντάλλαξαν φίλοι με τον κύριο Κάπα κλπ. Η Ντόρα νιώθει μια κακοδιαθεσία που εντοπίζεται στο τμήμα του βλενογόνου, στην είσοδο του πεπτικού συστήματος, δηλαδή αηδία. Της έρχεται να κάνει αιμετόπλια. Αυτό που λέγατε και πριν, μία αίσθηση ναυτίας, αηδίας, που κάποια άλλη θα απολάμβανε, ας πούμε, το φιλί. Εδώ πέρα έχουμε αηδία. Ασφαλώς, λέει ο Φρόιντ, ο ερεθισμός των χιλιών επηρέασε τον εντοπισμό σε εκείνο το σημείο, αλλά επειδή είχε εξαιρετική κλινική ματιά ο Φρόιντ, μας λέει εδώ ότι νομίζω ότι επέδρασε και κάτι άλλο. Και η αηδία που ένιωσε τότε η Ντόρα στο στοματικό πλανογόνο δεν έγινε μόνιμο σύμπτωμα. Δεν έτρωγε τότε καλά και ομολογούσε πως ένιωθε μία αντιπάθεια για τα φαγητά. Γιατί αυτό που είχε κάνει ο κύριος Κάπα σε μία από τις σκηνές, τέλος πάντων, που της ομολόγησε τον έρωτά του κλπ. Κλπ. Είναι ότι την είχε πιάσει, την είχε αγκαλιάσει πολύ σφιχτά και τη φίλησε. Και εκείνη η σκηνή, λέει, είχε αφήσει κάποιο σύμπτωμα, μια παρέστηση που παρουσιαζόταν κατά διαστήματα και στην αφήγησή της. Έλεγε πως ακόμη ένιωθε στο επάνω μέρος του κορμιού της την πίεση εκείνου του αγκαλιάσματος. Λέει εδώ πέρα ο Φρόιντ ότι υποθέτει ότι αυτό το οποίο ένιωσε δεν ήταν μόνο τα χείλη του άντρα αυτού, αλλά ίσως ένιωσε και την πίεση του ερθισμένου πέους του στο σώμα της κλπ. Και ότι αυτό ήταν που προκάλεσε την αηδία. Αλλά το σημαντικό εδώ πέρα που τονίζει είναι ότι για να γίνει κατανοητή, να γίνει κατανοητή η διαδικασία του σχηματισμού του συμπτώματος, θα πρέπει να συσχετιστούν τρεις ενδείξεις.
η Ντόρα όταν ήταν μικρή βίζαινε το δάχτυλό της και θεωρεί ο Φρόιντ ότι αυτή η ιδέα είναι μια απόφυση της σωματικής αυτής ενόρμησης που ήταν πολύ έντονη όταν ήταν μικρή στην ερωτογενή ζώνη των χιλιών. Καταλήγει στην εξής ερμηνεία της ιδέας, ότι αυτό το οποίο έγινε όταν η Ντόρα αισθανόταν αυτή την ιδέα στο σώμα, το οποίο στη συνέχεια εξελίχθηκε και σε έναν ιστερικό βήχα, δηλαδή αισθανόταν ότι κάτι την ενοχλεί στον πλονογόνο του στοματός της κλπ. Ό,τι είχε να κάνει με μία φαντασίωση, την οποία ο Φρόιντ αναφέρει ως φαντασίωση θεολιχίας. Δηλαδή, ότι φανταζότανε ότι, τέλος πάντων, βγήκε έτσι μετά από πολλή ανάλυση, ότι υπήρχε κάτι από τη φαντασίωση ενός πέους που εισχωρούσε στο στόμα της και γι' αυτό το λόγο αισθανόταν συνέχεια ένα ιστερικό αίσθημα, ας πούμε, αηδίας μπροστά σε αυτή τη σεξουαλικότητα και έναν τρόπο να το αποκρούσει αυτό ήταν κάνοντας εμετό με το να της έρχεται ναυτία κλπ. Επειδή όμως το σύμπτωμα πάντα το ιστερικό είναι ταυτόχρονα, όπως μας λέει ο ίδιος Φρόιντ, και αντρικό και γυναικείο, με την έννοια ότι πολύ συχνά οι ιστερικές γυναίκες αναπαραστάσεις αναπαράγουν και τον άντρα και τη γυναίκα. Οπότε αυτή η φαντασίωση είχε αυτό ακριβώς που εκφραζόταν μέσα από αυτό το σύμπτωμα, είχε και τα δύο αυτά στοιχεία και τη φαντασίωση στη γυναικεία ότι δεν θέλει ότι, ας πούμε, της έρχεται να κάνει εμετό, αλλά και την ίδια τη φαντασίωση ότι ένα πέος έρχεται στο στόμα της και γι' αυτό το λόγο την κάνει να αισθάνεται ότι αρχίζει και δείχει, θέλει να κάνει εμετό κλπ. Και μάλιστα μας αναφέρει ο Φρόιντ ότι οι δυνάμεις για τη δημιουργία των ιστερικών αυτών συμπτωμάτων δεν είναι μόνο η αποθυμένη σεξουαλικότητα, το αναφέρει και ως ασυνήθιτες τάσεις διαστροφής, ότι η συγκεκριμένη κοπέλα είχε μία πρώην έντονη δραστηριοποίηση της ερωτογενής περιοχής, της πλενογόνου περιοχής του στόματος και έτσι όταν αργότερα που το πραγματικό σεξουαλικό αντικείμενο μας εξηγεί πώς σχηματίστηκε αυτό και έγινε η ιδέα, του λέει. Ήταν μια νεαρή γυναίκα, αναλυόμενη του άλλη κλπ, που δεν εγκατέλειψε ποτέ τη συνήθεια να βυζένει. Του είχε πει ότι σε ηλικία 2,5 χρονών βύζαινε το στήθος της παραμάνας και ταυτόχρονα τραβούσε το λοβό του αυτιού, αυτό που λέγαμε και πριν ότι πολύ συχνά μπορεί να κάνουν και κάτι άλλο παράλληλα. Και ένα μέρος της σημασίας αυτής είχε διατηρηθεί στο φιλί, το οποίο αργότερα πήρε έτσι τη θέση του μέσω από το στοματικό βλενογόνο των χιλέων. Όταν λοιπόν αργότερα το πραγματικό σεξουαλικό αντικείμενο, το οποίο έπαιξε να είναι το στήθος και άρχισε να γίνεται το πέος, αντικαταστάθηκε, έμειναν όμως αυτά τα αισθήματα της μήλης μονημένης ερωτογενούς σωματικής περιοχής. Δεν χρειάστηκε λοιπόν πολύ και τόση δημιουργική δύναμη, μας λέει ο Φρόιντ, ώστε για να αντικατασταθεί η χιλία από το υποκατάστατό της στο δάχτυλο, που είχε κάνει τη μετάβαση έτσι με το δάχτυλο, και να αντικατασταθεί και αυτό με το σεξουαλικό όργανο του πέους. Και λέει μάλιστα ο Φρόιντ ότι το βύσαγμα του πέους, που γενικά θεωρείται μία νύχτη και διεστραμμένη φαντασίωση, μιλάμε για άλλη εποχή, τέλος πάντων, έχει την πιο αθώα προέλευση και το τοποθετεί εκεί, στην προϊστορική αυτή φαντασίωση έτσι, και εντύπωση του βυζάγματος του στήθους της μητέρας ή της παραμάνας.
και όταν αυτό είναι τόσο αποθυμένο, ούτως ώστε γίνεται πλέον ασυνείδητο, δεν μπορεί κανείς δηλαδή να καταλάβει συνειδητά ή να θυμηθεί παρά μόνο μέσω από την ανάλυση, μπορεί να πάρει τον τρόπο της μετατροπής, της ιστερικής μετατροπής, δηλαδή το ιστερικό υποκείμενο να ξεκινά να αναπαριστά αυτό, τη φαντασίωσή του. Έτσι. Και εδώ πέρα βλέπουμε λοιπόν, και έτσι αυτό θα ήθελα να κρατήσετε σε σχέση με το παράδειγμα της ιστερίας, ότι αυτό το οποίο πολύ συχνά υπάρχει έτσι στην ιστερική νεύρωση είναι μία σχέση με την στοματικότητα που εκφράζεται καμιά φορά με το να μιλά κανείς πολύ, με το να υπάρχουν συμπτώματα έτσι ιστερικά σε σχέση με τους, με ιδίες κλπ. Όλο αυτό είναι κάτι το οποίο αρχικά ήταν αρκετά απολαυσιογενές για το υποκείμενο, δηλαδή είναι μια αποθυμένη ας πούμε θύμιση της απόλαυσης του κάποτε που έχει μεταστραφεί και έχει αντιστραφεί δίνοντας έτσι τη θέση σε κάτι της αηδίας, της μετατροπής σε σωματικά συμπτώματα που όμως έχει ένα απολαυσιακό αποτύπωμα συγκεκριμένο και σε συγκεκριμένη ερωτογενή ζώνη. Και είναι σημαντικό έτσι να αναζητήσουμε, πρώτη πίστευε ότι είναι σημαντικό να αναζητήσουμε να το πάμε χρονολογικά, να δούμε τι έγινε έτσι για να λυθεί η νεύρωση, αλλά είναι σημαντικό, θα έλεγα έτσι, πλέον να το ακούσουμε αυτό και να μπορέσουμε να αναζητήσουμε στην ουσία το σημαίνον από το οποίο πάσχει το σώμα του υποκειμένου πλέον, που στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει να κάνει με κάτι το στοματικό, με κάτι που, όπως ήταν έτσι και στην προηγούμενη ερώτηση, ήταν της τάξεως, μπορεί να είναι της τάξεως του ιστερικού μετού ή ενός επιμόνου βήχα. Έχουμε να δούμε τι φαντασίωση υπάρχει πίσω από εκεί. Φυσικά, χωρίς να πούμε έτσι το υποκείμενο, ότι φαντασιώνεστε αυτό, δεν κάνουμε κάτι τέτοιο, αλλά μέσα από την επαναφορά του αποθυμένου που θα προσφέρει στην ουσία την ανακούφιση έτσι, των συμπτωμάτων των σωματικών και θα μπορέσει το αντικείμενο πλέον να σταματήσει να αγχώνει και να ενταχθεί σε έναν άλλον γλωσσικό που στην ουσία να απευθυνθεί στον αναλυτή. Έτσι με άλλα λόγια, να μπει δηλαδή μέσα στη γλώσσα. Αυτά θα ήθελα έτσι να πω. Δεν έχουμε πολύ χρόνο για να συνεχίσω με άλλες περιπτώσεις ιστερίας, δεν πειράζει. Να ευχαριστήσω την άλλη φορά. Να ευχαριστήσω έτσι πάρα πολύ για την προσοχή σας και για όλη τη φετινή χρονιά, γιατί για μένα ήταν έτσι πολύ ενδιαφέρουσα και όμορφη εμπειρία, ελπίζω και για εσάς. Και να δώσουμε ραντεβού από το χρόνο, να συνεχίσουμε ας πούμε πιθανόν έτσι με δομικές περιπτώσεις. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με ιστερία μιας χρονιάς σας. Αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, δεν ξέρω άλλες, τελευταίες. Ναι. Απλά δημιουργήθηκε μια πορεία χωρίς να έχω διαβάσει την περίπτωση της δώρας που αναφερθήκετε. Κατά πόσο αναφέρετε, αν θυμάστε, μέσα στο κείμενο ο πνιγμός. Ναι, ο πνιγμός. Αν αναφερθήκε καθόλου. Αν θυμάστε, αναφέρθηκε, διότι έτυχε. Ναι, ακριβώς αυτό. Αναφέρθηκε ο πνιγμός. Ναι, αυτό εννοούσα με τον ιστορικό βίντεο. Κυρία, δώσ' και εμάς. Όχι, εντάξει, δεν είναι υπερεγωτικό, απλά όταν λέω ένας επίμονος, ναι, ίσως δεν το είπα, είχε να κάνει με αυτό το βήχα, το αίσθημα, ας πούμε, ότι κάτι υπάρχει στο... ναι, το λέει και σε κάποια σημεία το λέει ως πνιγμό, σε κάποια άλλα σημεία το λέει ως αντανακλαστικό αηδίας, ναι. Ναι, γιατί μπορεί, θα μπορούσε συνειδητικά να πάει κάποιος στο ότι πνιγμός ίσως το φαΐ, το φαγητό. Άρα... Έχει να κάνει, ο Φρόιντ εδώ πέρα ακόμη έκανε αρκετές υποθέσεις με την έννοια ότι δεν ξέρουμε αν που επιβεβαίωσαν το κλινικό υλικό που... με βάση το κλινικό υλικό αν επιβεβαιωνόταν οι υποθέσεις του. Πρακτικά σαν αναλύσεις έχει σημασία να δούμε τι λέει το υποκείμενο.
Δηλαδή, όταν ας πούμε κάποια κοπέλα, κάποιο άλλο. Πώ εκφράζεται. Ακριβώς. Δηλαδή, για τον καθένα το να πνίγεται μπορεί να είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Όχι, μπορείς, για τον καθένα είναι εντελώς διαφορετικό. Δηλαδή, για κάποιον άλλο μπορεί να είναι ένα αποτύπωμα, ας πούμε, σωματικό που έχει να κάνει με μια θέση α που έπαιρνε, ας πούμε, όταν ήταν σε μια άλλη ηλικία, με κάποια λόγια που το έλεγε η μητέρα του, π.χ. Τώρα λέω διάφορα, έτσι. Έχει σημασία τη λέει το υποκείμενο γι' αυτό. Mm-hmm. Αυτό θα μας διαφωτίσει, έτσι, και θα μπορέσουμε να ψάξουμε. Αυτά. Ξέρω άλλες ερωτήσεις πάνω. Ναι. Κάτι για την υπερφαλία που αναφέρατε πριν. Έχει να κάνει όταν η υπερφαλία παρουσιάζεται όταν δεν υπάρχει ισορροπία στο τρόπο τρώγομαι. Σίγουρα, αν καταρχήν ακούγεται ότι έχει να κάνει με το στομαχικό αντικείμενο, αλλά και πάλι έχει να κάνει με το τι λέει το υποκείμενο, με την έννοια ότι μπορεί να έχει να κάνει ακόμη και με μία προκτικότητα αυτό. Ότι είμαι ένας κουβάς και άμα δηλαδή πει, ας πούμε, κάποια κοπέλα υπερφαγική, σας το λέω για να έχετε τις σχέσεις ανοιχτά, έτσι, να πει ότι είμαι ένας σκουπιδοτελικές, ας πούμε, και ότι μου ρίχνουν μέσα στο τρώο, εκεί έχουμε να ακούσουμε και λίγο πέρα από το τρώο, έχουμε να ακούσουμε και το απόρριμα. Δηλαδή το πώς παίρνει μια θέση να μαζεύει τι καθεστώς έχει το φαγητό εκεί πέρα. Δηλαδή και πάλι έχει να κάνει με την ιστορία του καθενός. Οπότε έχει σημασία έτσι στις αναλύσεις να μην έχοντας βέβαια εννοείται έτσι αυτά που λέμε εδώ θεωρητικά στο μυαλό μας, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποια συμπτώματα τα οποία μπορεί να πάρουν περίεργη μορφή και κάποια λόγια που μπορεί να πάρουν έτσι μια πιο... δεν είναι τόσο ξεκάθαρα συνήθως στις αναλύσεις ότι το φαγητό είναι υπερφαγία και άρα στοματικό αντικείμενο κλπ. Μπορεί να είναι κάτι από αυτό που λέμε με το απόρριμο. Μπορεί να είναι κάτι άλλο το οποίο τώρα δεν μπορώ να σκεφτώ. Σε κάθε περίπτωση έχουμε να ακούσουμε τι καθεστώς έχει για το ίδιο το υποκείμενο. Επειδή στην υπηρεαγή κοινωνία υπάρχει πολύ το υπερφαγία, μαχησαρκία, και ειδικά βλέπουμε το και στα μωρά, γι' αυτό προσπαθώ να... Γενικά έχει να κάνει και με το αίτημα του άλλου πάντα, έτσι. Δηλαδή, αν το αίτημα του μητρικού άλλου είναι φάει, ας πούμε, αλλά και πάλι έχει να κάνει με το τι καθεστώς έχει αυτό το αίτημα. Δηλαδή, είναι ένα αίτημα, είναι μια απάντηση του υποκειμένου με έναν τρόπο, απαντάει δηλαδή σε ένα υπερηγωτικό αίτημα, απαντάει σε κάτι δηλαδή που προκαλεί, που έχει να κάνει με, με το απόλαυσε έτσι, φάε έτσι, να τρως έτσι, ή έχει να κάνει με την απάντηση στην επιθυμία, και πάλι έχουμε να δούμε πολλά. Γενικά γενικεύσεις έτσι, αυτές είναι πιο πολύ έτσι λίγο ψυχιατρικές θα έλεγα, με την έννοια ότι που τα εντάσσουμε όλα, ας πούμε, σε ένα σύνδρομο και στην ψυχανάλυση απελευθερωνόμαστε από αυτά και βέβαια μπαίνουμε σε άλλα, αλλά είναι ένας τρόπος έτσι να ακούμε διαφορετικά. Για κάποιον δηλαδή μπορεί το φαΐ να είναι σωτήριο, να έκανε κάτι εντελώς διαφορετικό αν δεν έτρωγε, για κάποιον άλλον μπορεί να είναι καταστροφικό. Δεν... Έχει να κάνει με το σημαίνον, το πώς τοποθετείται το υποκειμένο σε σχέση με το σημαίνον. Αυτό είναι. Κάποια άλλη ερώτηση. Τελειώσαμε.